μας αφήσετε, αν έχω τη συγκατάθεσή σας, μπορώ και να προχωρήσω. Καλό απόγευμα σε όλους. Τη διασκέδαση την αφήνετε σε εμάς. Όλα τα υπόλοιπα, ανοίξτε απλά τηλεόραση, φτιάξτε ένα ωραίο καφεδάκι, ό,τι σας ευχαριστεί, ή φαγητάκι, αν και μιλήσαμε χθες πάρα πολύ για φαγητό. Και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Εχθές η νικήτρια ήταν η Μαρία Λέκα, που πήρε τον έναν επιπλέον βαθμό. Σήμερα είναι η πιο αγχωτική μέρα, η πιο δύσκολη, η πιο απαιτητική για τα κορίτσια. Όπως ξέρετε, κάθε Παρασκευή βράδυ έχουμε τον καλά μας. Ένα κορίτσι παίρνει 2.500 ευρώ και ένα κορίτσι δυστυχώς δεν συνεχίζει στο παιχνίδι μας. Φεύγει από το My Style Rocks. Όμως για να γίνουν όλα αυτά χρειάζονται 3 άνθρωποι. Μία κριτική επιτροπή είναι εδώ για εσάς. Πάμε να τους υποδεχθούμε. Αν σε έβλεπα έξω και δεν ήξερα πόσο χρόνο είσαι και με ρώταγε κάποιος, θα έλεγα 45. 45. Ναι. Τα ρούχα τα διάλεξες εσύ, Αλεξάνδρα. Η μαμά. Και από το σόρτς και πάνω είσαι άνοιξη και από το σόρτς και κάτω είσαι φθινόπωρο. Και η Αλεξάνδρα είναι φθινόπωρο. Πλήθηκε γι' αυτό και μίκρινε. Έτσι ήταν. Όχι, έτσι ήταν το Εντάξει. νούμερο. Γιατί το κάνεις αυτό, δεν το έχεις ανάγκη. Αχ, Ιουλία μου, κορίτσι μου, μου ήρθες με το baby doll. Όταν θα βγάλεις το παλτό της αστυμόνη, θα το λεμόνι, θα είσαι τέλεια. Ας το βγάλω για να είμαι τέλεια. Καλύτερα τώρα. Καλύτερα. Καταλαβαίνεις ότι δεν ταιριάζουν αυτά, όχι, Θα σας πω κάτι. Ήθελα να κάνω μια τρέλα. The stars desert the skies and rush to nestle in your eyes. It's magic. Without a golden wand. Λέβαια τα σορτσάκια σου, τα leather, τα παπούτσια και τα μαύρα. Τα ποτάκια, τα αφού έχω τρεις ανθρώπους που είναι... Τι ωραία που είσαι σήμερα. Τι ωραία που με κάνετε και νιώθω. Έχουμε 11 πρωταγωνίστριες. Και τι πρωταγωνίστριες. Πάμε να τις υποδεχθούμε.
Όπως βλέπετε, η Παρασκευή είναι μια γιορτή για μας. Μεσημέρι βράδυ. Το βράδυ είναι το αποκορύφωμα. Καλώς ήρθατε, κορίτσια. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Τι ξέφρενος χορός ήταν αυτός. Έφη μου. Σήμερα... Σε είδα πολύ ανεβασμένη σήμερα. Ναι, επειδή πάω σε ένα μέρος που μου αρέσει πάρα πολύ και έχω ξαναπάει. Νόμιζα ότι βοήθησε η μπανάνα που σου κεράσαμε χθες. Την έφαγα και την μπανάνα, έφαγα και φαγητό, πήρα ενέργεια, πήρα βιταμίνες και μια χαρά. Γερά. Παρακαλώ, κυρίες μου, καθίστε. Κωνσταντίνα μου, ναι. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να σου πω ότι έχω ζητήσει μια χάρη από την παραγωγή. Ναι. Διότι έχουμε μεγαλώσει και τα νεύρα μου προσωπικά δεν είναι πάρα πολύ καλά. Και έχω ζητήσει τη χάρη που ευτυχώς μου είπαν ότι μπορούμε να το κάνουμε, να αλλάξουμε θέση στα κορίτσια. Διότι έχω κουραστεί πάρα πολύ να έχω μπροστά μου ενήλικες, οι οποίες συνεχώς συζητάνε, κουτσομπολεύουν. Υπάρχει δηλαδή μια τέτοια κατάσταση και πρέπει λίγο να τις χωρίσουμε. Και ειδικά την Εύα με την Ιώνα που είναι και ακριβώς απέναντί μου και την ώρα που μιλάω, μιλάνε συνέχεια και εγώ αποσυντονίζομαι και δεν μπορώ. Παρακαλώ. Λοιπόν. Πώς θέλεις να καθίσουνε, τώρα θα γίνει διαμόρφωση. Η Εύα να αλλάξει τη θέση με τη Δανάη. Ναι. Κορίτσια, σηκωθείτε. Η Χριστίνα με τη Φωτεινή να χωριστούνε. Η Ιωάννα να καθίσει δίπλα, εκεί που κάθεται τη Φωτεινή. Εγώ του έφταξα πάλι. Ωραία. Τέλεια. Όλες μου φταίτε, δεν μου φταίτε μόνο εσύ. Εγώ δεν μιλάω ποτέ εντωμεταξύ, μόνο μου μιλάνε. Ποτέ, ποτέ. Κάτι άλλο. Για να δω ποια άλλα πηγαδάκια έχουμε. Μαρία εκεί. Η Μαρία όπου και να τη βάλεις θα μιλάει, αλλά ας τη βάλουμε... Στη θέση Εύης. Να αλλάξει θέση με την Αμάντα. Οκ. Αμάντα μου. Και μία να σηκωθεί στον πίνακα. Ποια να άλλη να αλλάξουμε, μία στον πίνακα. Με το ένα πόδι, πώς το λέω. Αυτό. Και να αλλάξει και η Βικτόρια με την Ιουλία. Εσείς πάλι μαζί κάτσατε. Θα μείνει μόνη της Βικτόρια, μακριά στα ξένα. Τι μόνη της, καλέ, δίπλα στη Φωτεινή θα κάτσει η Βικτόρια. Πού τη στείλαμε. Στην απομόνωση. Και η... Συγγνώμη, και η Δανάη να αλλάξει με την Αμάντα για να μην είναι δίπλα τη Φωτεινή. Αλλάξτε με την Αμάντα. Γιατί είσαι σε δύο. Όπως παλιά. Όπως παλιά. Πολύ ωραία. Ελπίζω να λειτουργήσει. Σουσούδες. Ωραία. Αν δεν λειτουργήσει, θα σας ξαναλλάξω αύριο. Κωνσταντίνα μου. Τώρα που έχουμε βρει τις καινούργιες μας θέσεις, Κωνσταντίνα, μου. Εγώ μπορώ να πειράξω λίγο το σκηνικό. Θέλω να φύγουν τα αστεράκια αυτά από εκεί. Όχι. Τα αστέρια είναι τέλεια. Κάθε ένα συμβολίζει και εμάς. Στο Λος Άντζελες δεν πας και έχει ένα αστέρι κάτω και τη φωτογραφία. Μήπως το γεμίσουμε. Θα βάλουμε τα ονόματά μας. Τη φωτογραφία, καλύτερα. Εντάξει, είστε. Τέλεια. Ναι. Λοιπόν, και αφού έχουμε βρει τις καινούργιες μας θέσεις μέσα στο χώρο αυτό, πάμε να ξεκινήσουμε το διαγωνιστικό μέρος. Το πρώτο κορίτσι για σήμερα είναι η Αμάντα Μανολάκου. Αμάντα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Μια χαρά, εσύ? Σοβαρή σήμερα. Ναι, είναι σοβαρή. Είναι σοβαρός ο σκοπός? Ναι. Πες το μου. Θα πάω σε μια ομιλία σε μεγάλο ξενοδοχείο της Αθήνας που θα γίνει, πρέπει, για να ακούσω για τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και των ανδρών αντίστοιχα. Πολύ ωραίος ο σκοπός σου. Κορίτσια μου, βαθμολογία. Έφη μου.
Σήμερα μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει κάνει ένα καταπληκτικό συνδυασμό. Έτσι το κολάν με τη φούστα. Μπορεί λίγο έτσι για να το ανοίξει, παρακαλώ πολύ. Μπράβο. Και η ζώνη και το πουκάμισο. Έτσι μου αρέσει. Έτσι. Και το κλάτς είναι πάρα πολύ ωραίο, κόμψο. Και εκπροσωπείς κάλλιστα και τον σκοπό που πηγαίνεις και είσαι και μια πάρα πολύ sick γυναίκα για εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένη μου Εύη. Ευχαριστώ. Μαράκι. Λοιπόν, αυτό που με χαλάει εμένα είναι τα παπούτσια. Σαν παπούτσια δεν μου αρέσουν καθόλου, αλλά θεωρώ ότι δεν ταιριάζουν με το συγκεκριμένο outfit και μου χαλάει όλο το outfit. Κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά μου το κατέστρεψε το παπούτσι αυτό. Αλήθεια, τι θα μου πρότεινες να βάλω? Πιο ψηλό σίγουρα. Δεν ξέρω, νιώθω ότι σου πατικώνει το πόδι το τακούνι αυτό και σου το ανοίγει. Αυτό. Okay. Γιατί έχεις βάλει ένα πολύ ωραίο κολάν, είναι το από κάτω, κάτω από τη φούστα, που αν έβαζες πιο ψηλό παπούτσι θα ήταν τέλειο. Okay. Πάμε να δούμε μεσόωρο. 3,3. Ευχαριστώ. Πάμε στους κριτές. Στέλιο. Αμάντα. Γεια σας. Λοιπόν, λίγο έχω μπλοκάρει βλέποντάς σε σήμερα, γιατί ενώ μας έχεις δείξει τις προηγούμενες μέρες κάποιες εικόνες λίγο πιο fashion και λίγο πιο πειραματικές, σαν ξαφνικά να επανήλθε σε μια εικόνα λίγο συντηρητική για την ηλικία σου, γιατί είσαι μια νέα γυναίκα και η σοβαρότητα που θέλουμε να έχουμε σε μια περίσταση δεν έχει να κάνει με ένα συντηρητικό ντύσιμο και αυτό είναι στα όρια του συντηρητικού. Δηλαδή το μόνο μοντέρνο στοιχείο που έχει είναι το ότι φοράς αυτό το κολάν που μια μεγαλύτερη γυναίκα δεν θα το φόραγε. Το υπόλοιπο είναι πάρα πολύ συντηρητικό. Δεν καταλαβαίνω πώς επανήλθες από το λεοπάρ και την ποτάρα και τα εμπριμέ και τους ιδιασμούς ξαφνικά σε μια τέτοια εικόνα. Θεωρώ ότι σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα μπορούσα να πάω. Για ποιο λόγο? Έτσι νομίζω. Για ποιο λόγο? Γιατί έχω πάει και είναι όλα πιο συντηρητικά. Όχι. Είναι συντηρητικοί είναι οι άνθρωποι. Δεν είναι οι καταστάσεις. Δηλαδή, σε μια ομιλία σε ένα ξενοδοχείο, τι είναι αυτό που επιβάλλει ότι πρέπει να είσαι συντηρητική? Να είσαι κομψά και έλεκαντημένη, ναι, όχι προκλητικά, όχι βραδινά, αλλά γιατί συντηρητικά? Είσαι συντηρητικά ντυμένη. Είμαι συντηρητική, απλά θεωρώ ότι έχω κάνει το απαραίτητο styling για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Μα είναι ωραία συνδυασμένα τα ρούχα. Δεν είναι κακά. Δεν σου λέω αυτό, σου λέω κάτι άλλο. Απλά επειδή το δεν φοράς κάτι το οποίο είναι άσχημο, πέρα από τα παπούτσια που έχει απόλυτο δίκιο η Μαρία, αυτά τα παπούτσια, επειδή φοράς ακριβώς το κολάν και πάει πάρα πολύ το μάτι στα άκρα σου, τα άκρα σου είναι ελαφρώς βαριά. Έτσι. Που σημαίνει ότι θα τα αναδείκνει πολύ περισσότερο ένα πολύ πιο ψηλό τακούνι ή ένα flat παπούτσι που δεν ταιριάζει σε αυτή την περίπτωση. Αυτά τα παπούτσια όμως δεν τα φοράς μόνο με παντελόνι. Ναι. Όχι με γυμνοπόδι. Και η φούστα είναι λίγο προσδιόριστο το μήκος της. Θα έπρεπε να είναι ή πιο κοντή ή πιο μακριά. Λοιπόν, παρόλα αυτά, επειδή είναι η εικόνα δεν έχει λάθη, 3. Ευχαριστώ πολύ. Νεβαίνουμε, Μπέτι. Αμάντα μου, μου βγάζεις το παλτό. Ευχαριστώ. Ζηταίνεις. Πολύ ευχαριστώ. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα. Το παλτό, επειδή έχει κόψιμο κλασικό και μεγαλιστικό, δίνει μια εικόνα πολύ μεγαλίστικη. Και εσένα σε μεγαλώνει και δεν θα έπρεπε, γιατί είσαι μια πολύ ωραία και νέα γυναίκα. Έτσι, ας πούμε, είναι πιο ανάλαφρο. Οπότε με ένα πολύ άλλο πανοφόρι θα ήταν πολύ καλύτερο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Σακάκι, ίσως. Πιθανότατα ένα πιο νεανικό πανοφόρι. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα κλασικό μανταμίστικο πανοφόρι. Είναι ωραίο, αλλά εσένα σου προσθέτει χρόνια και είναι κρίμα γιατί είσαι μια πολύ ωραία και νέα γυναίκα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η φούστα με αυτό το κολάρι έτσι πως τα συνδύασες. Αλλά το μποτάκι αυτό, ενώ είναι πάρα πολύ ωραίο από μόνο του σαν μποτάκι, καλό θα ήταν να το φοράς με zip kilot ή κοντά παντελόνια φαρδιά. Που θα φανεί, γιατί αυτό το τακουνάκι σε αυτό το ντύσιμο δεν βοηθάει. Mm-hmm. Ήθελα ένα πιο ψηλό, να μακρύνει λίγο το πόδι. Για λίγο στο πλάι να το δούμε. Λέει. Γιατί το μήκος της φούστας, εκεί που σταματάει, φαίνεται τόσο λίγο το καλσόν και έρχεται και το κόβει και το ποτακί είναι και χαμηλό και δεν το βοηθάει να αναδειχνεί και να αναδείξει το σώμα σου και να μακρύνει η φιγούρα. Θέλει να μακρύνει λίγο αυτό που βλέπουμε για να γίνει ακόμα πιο ωραίο. Μ' αρέσει όμως η ιδέα αυτή που σκέφτηκες. Και για εκεί που πας είναι μια χαρά, χωρίς εκεί θεωρώ ότι προαντινόμαστε κάπως. Εντάξει, δεν θα πάμε έξαλλα ντυμένες. Κομψά. Αλλά όχι ότι
πρέπει να βάλουμε και κάτι συγκεκριμένο. Το πανοφόρι το βάρενε. Το πανοφόρι ήταν. Και το μακιγιάζ. Και το έκανε πολύ. Ναι, και το μακιγιάζ. Ίσως ήθελε κάτι πιο ελαφρύ. Θα μπορούσες να έχεις και τα μαλλιά σου κάτω για να είναι πιο νεανικό. Όμως έκανες μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Μπράβο σου. Τα μποτάκια αυτά να τα φοράς με zip κιλό, την ωραία. Ευχαριστώ. Τρία. Ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη. Αμάντα μου. Γεια σας. Αγαπητό μου παιδί, αφού είσαι 33. Πέτρο Βασίλη. Πέτρο Βασίλη. Αμάντα μου, όλα τα κομμάτια εκτός από τα μποτάκια που δεν μου αρέσουν καθόλου, και αυτό είναι η δική μου προσωπική εικόνα, είναι πάρα πολύ ωραία. Θα σου πω τι το κάνει συντηρητικό. Θεωρώ ότι η φούστα με το πουκάμισο είναι πάρα πολύ ωραία δομημένα μαζί. Το συντηρητικό στην όλη εικόνα βγαίνει στα δικά μου μάτια από τη ζώνη, από τα σκουλαρίκια και από τα μποτάκια. Δηλαδή, αν είχες μια άλλη ζώνη που το έκανε ακόμα πιο ανάλαφρο, ίσως να άντεχε και αυτό το ωραίο πανοφόρι. Αν μπορούσες δηλαδή να το πειράξεις εκεί. Ναι. Αν έβγαζες και αυτά τα σκουλαρίκια και έβαλες κάτι άλλο λίγο πιο μοντέρνο, πάλι ίσως να άντεχε το πανοφόρι. Άρα δηλαδή πιστεύω ότι επειδή το μάτι πάει στην αγκράφα που έχει το μποτάκι, στην αγκράφα που έχει στη ζώνη και μετά πάει στα σκουλαρίκια, όλο μαζί αυτό, μαζί με το βάψιμο που σου λέει και στο ίδιο, το κάνω όλο συντηρητικό. Mm-hmm. Δεν είμαι καθόλου φαν σε αυτό το παπούτσι. Τρία όμως, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραία όλα. Σας ευχαριστώ. Νόστιμη βαθμολογία. Νοστιμότατη. Για να δούμε το σύνολο. 12,3. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο, Αμάντα μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Θα σε δούμε μετά. Ευχαριστούμε. Το επόμενο κορίτσι μας είναι η Φωτεινή Τράκα. Η Φωτεινή που όλοι αγαπήσαμε επέστρεψε. Γεια σας, είχα πάει ταξιδάκι. Όχι, επέστρεψε ενώ έφυγε το χαμόγελο, μπήκαμε στη μασαρέλα. Α, ναι. Τα νεύρα κρόσια. Όχι, γιατί καλέ. Σε είδα. Πού, τι νεύρα. Έφυγες βέρα. Ξέρεις τι, ήθελα να βάλω το πανοφόρι, μετά λέω κάτσε με καθυστερώ όλη την ομάδα. Που τα βάλω στον δρόμο, μετά και λέω, δεν βολευόμουν. Και λέω θα πήρες κανένα μήνυμα από τον Κωστή. Όχι, καλά, σιγά. Που τον αναφέραμε. Όχι, καλά, μου στέλνει γενικά. Είναι στο Παρίσι ακόμα. Στις Κάνες είναι. Α, συγγνώμη, στις Κάνες. Από χθες μέχρι σήμερα, ναι, νομίζω. Γαλλική Ριβιέρα κι αυτή. Ναι. Εντάξει, Φωτεινή. Δεν θα πούμε κάτι άλλο από το ημερολόγιο σου σήμερα. Ναι, εντάξει, κρίμα. Να πούμε πού πηγαίνεις. Ναι, λοιπόν. Τα αδερφάκια. Ναι, μου άρεσαν πάρα πολύ τα δικά. Ευχαριστώ. Τέλεια. Λοιπόν. Και εμένα αυτά. Ευχαριστώ. Και τώρα. Και τώρα το κόνσεπτ. Λοιπόν, το κόνσεπτ είναι ότι υποτίθεται χώρισε καλή μου φίλη. Ναι. Βραδιάτικα, μέσα στα μεσάνυχτα τη χώρισε, την παράτησε. Αυτός. Αυτός. Και είναι σε μαύρα χάλια. Και λέω, ξέρεις τι, θα ντυθώ. Θα βαφτώ. Θα βαφτώ, θα ντυθώ, θα πάω από εκεί, θα την ξεσηκώσω και θα πάμε να βγούμε. Γιατί εντάξει, δεν της αξίζει αυτό το πράγμα, οπότε πάμε να περάσουμε καλά. Κοινώς άρχισε στο κλάμπινγκ πάλι. Πάλι στο ψάξιμο. Όχι εγώ, για τη φίλη. Και φλερτάρεις κάποιον εγώ, για τη φίλη. Εντάξει, όχι, αυτοί με φλερτάρουν κυρίως, αλλά εγώ μόνο με ενδιαφέρει. Αλλιώς. Βαριέμαι. Οκ. Κορίτσια, βαθμολογία. Βικτόρια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κολλητό σου, το δερμάτινο. Ευχαριστώ. Μ' αρέσει και το παπούτσι συνδυασμός και αυτή η ζώνη. Δεν μ' αρέσει το πανοφόρι, δεν μου ταιριάζει στο μάτι. Okay. Και η μπλούζα, δεν είμαι σίγουρη, δεν μ' αρέσει, νομίζω, με αυτό το σύνολο. Εντάξει. Make-up έχεις τέλειο. Ευχαριστώ. Αυτά. Okay. Μαρία, ποιο κοιτάς? Σχολιάσα κάτι για τη Φωτεινή. Α, είδες.
που σε είδα, τι σχολίασες. Νομίζω ότι αν το κολάν της ήταν πιο μακρύ, επειδή μου είχε γίνει και εμένα. Ανέβει λίγο από το κάθισμα. Αν ήταν ακόμα πιο μακρύ και έμπαινε μέσα από την μπότα και αν δεν είχε τα μπροστά, ήταν απλό μαύρο, χωρίς τη ζώνη, θα ήταν ακόμα πιο ωραίο. Νομίζω. Καλά, γενικά μπαίνει μέσα από την μπότα, αλλά τώρα, όπως είπα, δεν κάσα να φτιαχτώ, αλλά δεν πειράζει. Άρα. Γι' αυτό και, okay, γιατί το κολάν μου χαλάει και η ζώνη την εικόνα, το υπόλοιπο μου αρέσει. Ο μπαμπάς φταίει για τη ζώνη. Ο μπαμπάς σου. Ναι. Γιατί. Το ρώτησα τη γνώμη του και μου λέει ότι θέλει κάτι. Ο μπαμπάς σου ασχολείται με το styling. Όχι, αλλά την έχει δει τώρα, παρακολουθεί το πρόγραμμα και έχουμε θέματα σπίτι. Και ναι. Το ρωτάς. Το ρωτάω, εντάξει. Τη μαμά σου τη ρωτάς. Τη ρωτάω και τη μαμά μου, απλά μένω με τον μπαμπά μου. Okay. Και τη μαμά μου τη βλέπω άλλες μέρες. Okay. Ναι. Ο μπαμπάς τι συμβουλή σου έχει δώσει. Τίποτα, όταν το ρωτάω, όσο μου λέει γι' αυτό, μου λέει είναι όλο μαύρο, θέλει κάτι να τονίσεις λίγο τη μέση. Μου λέει από αυτά που ακούω από την κριτική επιτροπή. Ναι. Μαθαίνω πράγματα. Λέω εντάξει, okay, θα σ' ακούσω. Και το έβαλα, δεν θα το έβαζα, αλλά το έβαλα και λέω. Πριν έρθεις εδώ πέρα το συμβουλευό σου, να, σε κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, μπαμπά, θα βγω έξω, τι να βάλω. Ποτέ. Αλλά εντάξει, αφού τώρα το έχει χαρεί τόσο πολύ, το ρωτάω. Καμιά φορά. Τα φιλιά μας λοιπόν στο μπαμπά. Πώς το λένε, Δημήτρη. Στον κύριο Δημήτρη. Γεια σου, μπαμπά. Πάμε να δούμε μεσόωρο. 2,8. Οκ. Okay. Μια χαρά. Πάμε να ακούσουμε τους κριτές μας. Ωραία είσαι φωτεινή σήμερα. Μου αρέσει πάρα πολύ ο συνδυασμός του μαύρου με το μπορντό και το ασπρόμαυρο. Ευχαριστώ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Θα σου πω όμως τώρα τι δεν μου αρέσει. Μάλιστα. Αν αφαιρέσουμε τη γούνα, αυτό που βλέπω μου αρέσει πολύ. Okay. Δηλαδή, αυτά τα χρυσά όταν βάζεις τη γούνα και δεν μου αρέσει και το βελούδο αυτό που βάλες μέσα. Θα προτιμούσα να μην το βάλεις. Okay. Λοιπόν, έτσι πως το βλέπω, αν δεν κρατούσες αυτό το πανοφόρι, μου αρέσει πάρα πολύ. Και τα χρυσά αυτά και η χρυσή λεπτομέρεια. Βάζοντας τη γούνα, αυτά τα χρυσά μου κλωτσάνε πολύ μαζί okay. με τη ζώνη. Αν λοιπόν θα ήταν σκέτη, μαύρη, αυτή η μπλούζα είναι φανταστική, έτσι. Σε συγκεκριμένα όμως, συγκεκριμένα με αυτό το πανοφόρι, θα την προτιμούσα να είναι μαύρη και να βάλω μια ασημένια ζώνη. Okay. Αν ήθελες να το αφήσεις αυτό, θα έπρεπε να βάλεις ένα άλλο πανοφόρι. Το βελούδο, για να το δούμε λίγο, ναι, γιατί τα βγάζεις μαζί. Να το βάλω και στη συγκεκριμένη ναι. περίπτωση, βέβαια, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που κρατάς αυτή την τσάντα με αυτά τα μποτάκια. Δηλαδή, με αυτό το outfit, το σετάκι αυτό είναι ωραίο. Δεν είναι πάντα, αλλά τώρα μου αρέσει. Α, το έχουμε ξαναδεί αυτό το τσάκι. Ναι. Δεν νομίζω να το έχω ξαναβάλει. Μπορεί να είναι παρόμοιο, τέλος πάντων. Okay. Μ' αρέσει πολύ περισσότερο η γούνα, αλλά σαν σύνολο. Αλλά όταν φοράς τη γούνα μου κλωτσάνε τα χρυσά στοιχεία. Okay. Δηλαδή θα προτιμούσα να είναι σκέτη μπλούζα, μασημένια ζώνη και να βάλω κάτι, ας πούμε, ένα αξεσουάρι, ένα κολιέ. Όμως μου αρέσει η προσπάθειά σου. Ωραία συνδύασες τα μποτάκια αυτά με το κολάν, το δερμάτινο, δερματίνι, τι γίνεται τέλος πάντων. Mm-hmm. Μ' αρέσουν τα μπορντό στοιχεία που έχεις βάλει και μ' αρέσει πάρα πολύ ο συνδυασμός του ασπρόμαυρου με το μαύρο και το μπορντό. Χαίρομαι. Σε αυτές τις λεπτομέρειες κρίθηκε ο βαθμός σου. 3. Και μ' αρέσει το make-up. Αλλά νομίζω ότι όταν βάζεις γούνες τόσο φουσκωτές, ψευτογούνες, αυτές έχουν όγκο. Ναι. Και το κεφάλι μετά δείχνει λίγο μικρό στη το συνολική εικόνα. Ναι. Μην μας το χαλάς, αφού σ' αρέσαν όλα τώρα, γιατί το ρίχνεις. Δεν μου αρέσαν όλα. Είπα τι μου άρεσε, της εξήγησα τι μου άρεσε και τι δεν μου άρεσε. Αυτό το κολλάνι πάρα πολύ ωραίο και σου πάει. Βικτώρια, τι θέλεις να μας πεις? Θα ήθελα να πω αν μπορώ να προσθέσω ακόμα ένα βαθμό, γιατί δεν είδα το σακάκι έτσι πως το έχει βγάλει. Νόμιζα που φοράει μόνο μπλούζα και από πάνω γούνα. Έτσι πως έχεις βάλει το σακάκι, εμένα μ' αρέσει. Νόμιζα ότι δεν φοράς τίποτα. Πάντα γιατί φοράω. Τα βγάζεις δύο κομμάτια και νόμιζα και μετά όταν τα έβγαλες, λέω τώρα. Και θα ήθελα να προσθέσω, αν επιτρέπεται, ακόμα ένα βαθμό παραπάνω. Βικτώρια μου, αυτό θα το αποφασίσει η κριτική επιτροπή. Λοιπόν. Θέλετε να κάνετε μία μίνι σύσκεψη? Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Απλά... να πούμε γίνεται... ναι, απλά εγώ, αν δηλαδή αν πρέπει να ψηφίσουμε αν θα συμβαίνει αυτό το πράγμα, θα ήθελα να γίνει για πρώτη και τελευταία φορά, γιατί τα κορίτσια οφείλουν να παρατηρούν τις συμπαίκτριές τους.
δεν γίνεται να συνεχίσει αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Ας το κάνουμε για πρώτη και τελευταία εγώ, φορά. Να, μπορώ να πω κάτι. Ναι. Δεν θα ήθελα να το κάνουμε. Γιατί να το κάνουμε για πρώτη και τελευταία φορά, μην το κάνουμε καθόλου. Κοίταξε, συγκεκριμένα σήμερα θεωρώ, επειδή η Βικτόρια δεν το είδε όντως το σακάκι, γιατί δεν πολύ φάνηκε έτσι όπως το φόραγε. Ο λόγος που δεν θέλουμε να το κάνουμε, ο λόγος που δεν έχει να κάνει ούτε με τη Βικτόρια και ούτε αν το είδε, έχει να κάνει με τη συμπεριφορά των κοριτσιών όλο αυτόν τον καιρό, που εγώ δεν την εμπιστεύομαι. Γιατί θα το κάνουμε για πρώτη και τελευταία φορά εδώ και μετά κάποια θα πεταχτεί και θα πει: α, το κάνετε για την άλλη. Ωραία, να μην το κάνουμε, συμφωνώ. Δημήτρη, τα κράταγε. Εγώ δεν κάνω το συνήγορο, αλλά έτσι πως τα κρατάει η Φωτεινή. Ένα βαθμό είναι. Ας προσέχαμε λίγο παραπάνω. Αν το λέμε πρώτη και τελευταία φορά, πιστεύω όλοι θα το σεβαστούμε. Έτσι, για δεν να είναι, σου πω την αλήθεια, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα πεταχτεί κάποια και θα πει: είναι αδικία τώρα που εγώ θέλω να θέλετε να ψηφίσετε. Ναι, δεν θα το κάνουμε. Εγώ λέω όχι. Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά δεν εμπιστεύομαι εγώ το κριτήριο. Το καταλαβαίνω. Αφού υπάρχει πλειοψηφία, δεν υπάρχει. Εντάξει, εγώ θα ήθελα να το κάνουμε για μία και τελευταία φορά, αλλά αφού δεν συμφωνείτε, ας μην το κάνουμε. Ωραία, να μην το κάνουμε. Βικτόρια μου, δεν θα γίνει δυστυχώς. Αποφάσισαν οι κριτές. Θα χρωστάω για άλλη φορά. Δώστε το βράδυ. Στον καλά δώστο. Στέλιο μου. Ναι. Λοιπόν, κύριε Δημήτρη, όταν φοράμε παντελόνια με κορδόνια, δεν μπαίνει ζώνη. Εγώ δεν το είπα, του λέω δεν μπαίνει ζώνη. Αυτό μου λέει κάτι εκεί να χωρίζει λίγο. Ξέρεις, τον ενοχλούσε. Τον ενοχλούσε η τόσο λαμπερή μπλούζα και το τόσο ματ παντελόνι. Αυτό μπορεί, είναι το λάθος. Μπορεί, ναι. Και δεν μπορούσε να διακρίνει ακριβώς. Δεν είσαι ειδικός μπαμπά, να τα λέμε αυτά. Όχι, ο άνθρωπος εκπαιδεύεται. Με τι ασχολείται ο πατέρας σου? Ορίστε. Με τι ασχολείται? Κτηνίατρος. Α, θεός. Ωραία. Άρα ένας άνθρωπος που έχει μία σκέψη εκπαιδευμένη, εν πάση περιπτώσει, και... και τόσο, βασικά και η γιαγιά μου, όπως έχω πει, ήταν μοδίστρα, οπότε μεγάλωσε μέσα στα ρούχα και όλα αυτά. Ωραία. Τώρα λοιπόν που θα καταλάβετε τον οχλή, που είναι στην ουσία το χρώμα του παντελονιού και η υφές, γιατί είναι πάρα πολύ λαμπερή η μπλούζα και πάρα πολύ ματ το παντελόνι. Εάν το παντελόνι ήταν βελούδο και λίγο πιο ψηλόμεσο, το look θα ήταν καταπληκτικό. Για ξαναβάλε τώρα τα πανωφόρια. Λοιπόν, θα μου πάρει λίγο. Βάλτα όμως, γιατί θα δεν... Θα βάλω. Έχει μια διαδικασία, έχει μια ζέστη. Πέρα. Έχει τα τραβήγματά του γενικά εδώ. Θες τη βοήθεια. Κολλάει η γούνα με το βελούδο. Ναι. Μα και εσύ τι τα βάλεις, Βουλά. Προς τα κάλλη. Μισό. Βάτα στη βάτα. Έχει και τον τρόπο. Χαμός. Αλλά το κάνω χρόνια, οπότε έχει. Πρέπει να είναι τρεις βάτες αυτές. Σίγουρα. Τρεις, ναι, τρεις βάτες. Βάτα η μπλούζα, βάτα το βελούδο, βάτα η... Να σου πω, κάτι σούπερ ήρωες που ήταν τόσοι. Ναι. Αχ. Και γι' αυτό τώρα χρειαζόταν μαλλί τώρα. Εσύ δεν πρέπει να παίρνεις κουβέρτα και γενικά να βάζεις στη σπίτι. Βάζω 2-3 βάτες και τελείωσα. Λοιπόν, ναι, ήμουν σίγουρα θα πείτε αυτό για το μαλλί. Ναι, γιατί τότε γιατί δεν το έκανες, δεν το βλέπεις εσύ, πες μου την αλήθεια. Θα σας πω, εμένα μου αρέσει αυτό το στυλ, δηλαδή να είναι έτσι αυτό το τεράστιο εδώ πάνω και να είναι αυτό το πάρα πολύ σφιχτό, είτε είναι κοτσίδα είτε είναι μπαν ή κεφτές. Το μπαν είναι σαν τα μπαο μπανς. Θα μπορούσε. Δεν τα ξέρετε. Πάλι για φαγητό μιλάς. Νοστιμότατα, παιδιά. Με πάτια. Μα το μυαλό σου στο φαΐ. Και κολλητό από κάτω. Εγώ περνάω τα μηνύματα. Εγώ έχω ένα μαλλί. Που, δηλαδή, αυτό σου είναι κάτι που θα έκανα. Που κάνω γενικά. Είναι ένα look που έχω χρόνια. Κακό τώρα. Δεν είναι. Απλά, δηλαδή με το μαλλί μου, εγώ αυτό κάνω γιατί αλλιώς δεν. Ναι, αλλά φαίνεται το κεφάλι σου πάρα πολύ μικρό. Αλλά δηλαδή... και πάλι όταν θα έχω. Επειδή το μαλλί είναι σχετικά μα και δεν είναι σαν τη Βικτόρια, αλλά θα γινόταν εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν θα χωρούσε γενικά. Μα θα μπορείς να δώσεις σόγκο και με μαζεμένο μαλλί. Ναι, δηλαδή να μην είναι τόσο σφιχτό, να είναι λίγο πιο χαλαρό μαζεμένο με κάποιον τρόπο να δώσεις λίγο όγκο στο κεφάλι. Οκ, ναι. Πολύ καλά γενικά. Και ζώνη, κύριε Δημήτρη, όταν φοράμε παντελόνια με κορδόνια, δεν βάζουμε. Αλλά είχε δίκιο όμως. Είχε δίκιο γιατί κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Τα δύο κομμάτια. Ναι, λοιπόν. Κάτι να γίνει εκεί. Τρία. Ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη. Φωτεινή. Γεια σας. Είμαι πολύ χαρούμενος που δίνεις αρκετά προσωπικά δεδομένα. Δεν σε είχα. Α, ναι. Όχι, είμαι ανοιχτός άνθρωπος γενικά. Είσαι ανοιχτός άνθρωπος. Ναι. Και μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Το να είσαι ανοιχτός, το να μιλάς για τη ζωή σου, το να μην έχεις καμία αγωνία και φόβο για το
τι είσαι και πώς είσαι. Πιστεύω ότι σε αυτό που έχεις φτιάξει, είσαι πάρα πολύ εσύ. Δηλαδή είναι τόσο άνετο όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Που είσαι εσύ, η μόνη σου δηλαδή ανασφάλεια και σκέψη και θα έκανες μερικές αλλαγές ήταν με την μπλούζα. Να βάλω αυτή, να μην βάλω αυτή, να βάλω αυτή, να μην βάλω αυτή. Έτσι νιώθω εγώ. Αν ήμουν δηλαδή εκεί με τον κύριο Δημήτρη και καθόμαστε τα Δημητράκια μαζί αγκαλιά, θα βλέπαμε ότι σίγουρα έχει βάλει το παπούτσι με το παντελόνι και ότι άλλαζε τι μπλούζε τη μία μετά την άλλη. Κάπως έτσι νιώθω. Η αλήθεια είναι πως όχι. Όχι, ε. Ναι, όχι, τα έβαλα κατευθείαν και την μπλούζα και όλα αυτά. Α, τα έχεις έτοιμο στο μυαλό σου όλο. Μούσκα στο πρωί, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχα άλλο. Είχα δρομολογήσει άλλα outfits και για αυτό και για το προηγούμενο. Ναι. Αλλά αφού είχαμε το προηγούμενο, ήθελα να αλλάξω και αυτό για να έχει μια συνοχή. Και έκανα κάτι που ήταν πολύ εγώ και μου βγήκε πολύ εύκολο. Κάνει μπαμ. Ναι. Ο μόνος ενδιασμός ήταν η γυαλισίδα, αλλά είπα θα την βάλω για να δούμε τι θα πούνε. Κάνει μπαμ ότι είσαι πάρα πολύ εσύ. Μ' αρέσουν και τα δύο μπουφάν και εγώ τα φοράω πάρα πολλά χρόνια, πάντα φορούσα δύο. Ναι. Όχι. Oh. Θα βάλω και το βαθμό της Βικτόριας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, αν είχε και νύχια, θα ήταν καλύτερα. Φωτεινή μου, το σύνολό σου είναι... 12,8. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Το επόμενο κορίτσι μας είναι η Βικτόρια Καρίδα. She lied, but I believe her. Love sick, I got that fever. Love stupid, I know it. Love stupid, I know it. I know, cause I'm a fool in love. Oh, I love her, so that's why I gotta let her know that I'll be here for her to always love her down. And baby, that's the truth. Them clucking chickens ain't no use. I wanna wear my tux and see you in your gown. Καλώστες! Η μικρή Γαζέλα είναι η κόρη σου, δεν χρειάζεται καν να ρωτήσω. Ναι, είναι η κόρη. Έχει αυτό το τεράστιο πόδι. Ο Χρήστος θα βοηθήσει την κατάσταση. Δείτε το λίγο και το Χρήστο γρήγορα. Πώς σε λένε, ποια είσαι εσύ? Αλεξάνδρα. Η Αλεξάνδρα. Και τι κάνεις, ήρθες με τη Μανουλά? Ναι. Ναι. Τα ρούχα τα διάλεξες εσύ, Αλεξάνδρα? Η μαμά. Α, η μαμά. Γενικά σ' αρέσει να διαλέγεις τα ρούχα σου? Ναι. Λες την άποψή σου τη μαμά? Όχι. Όχι. Δηλαδή ότι σου βάζει, λες ναι αυτό? Όχι. Ναι. Είσαι τόσο καλό κορίτσι? Ναι. Είσαι, τι τάξη πας? Πρώτο δημοτικό. Πρώτη. Και αυτό το καπέλο το έχει βάλει και η μαμά, το ξέρεις? Κοιτάξτε τι λέει η τσάντα. Τι? Για γυρνά. Τι λέει? Sorry, I'm bad. I'm bad. Ναι. Μα δεν είναι το καλύτερο κορίτσι. Είναι καλό κοριτσάκι. Είναι πολύ γλυκούλα. Αλεξάνδρα μου, σ' αρέσει η Μανούλα, τη βλέπεις τηλεόραση? Ναι. Και τι της λες, πόσο όμορφη είναι? Ναι. Βέβαια. Αυτό το καπέλο το έχεις βάλει κι εσύ? Το έχω βάλει, όχι. Σε μαύρο? Ένα παρόμοιο. Ναι, έχω παρόμοιο. Έχω σε μαύρο, λίγο καλοκαιρινό, πιο διαφορετικό. Τα έχεις πάρει μαζί? Ξεχωριστά μαγαζιά και άλλες χώρες. Θα τρελαθώ. Αλλά το έχεις πάρει και για τη μικρή σου. Πόσο χρονών είναι? Είναι 7-6. 6 χρονών. Μη σε παραπλανεί το ύψος, είναι κόριτσι Βικτόρια. Το πόδι. Πού πάτε, Βικτόρια? Πάμε στην ξάδελφή μας, η οποία μένει στην Ελβετία και ο καιρός είναι άνοιξη, είναι άνοιξη. Και γίνεται κάθε εβδομάδα, κάθε Κυριακή, ένα μπαζάρ που πουλάνε διάφορα. Πουλάνε κοσμήματα, vintage, διάφορα και γύρω-γύρω είναι καφετέριες. Κάνεις μία βόλτα, αγοράζεις πράγματα και ρούχα, διάφορα υπάρχουν και ο κόσμος αγοράζει και μετά κάθεται στις καφετέρειες, παίρνει το γλυκό του, παίρνει το τσαγάκι του, καφέ και είναι πολύ όμορφα εκεί. Κοίτα, έτσι χαμογελαστή είναι πάντα. Αχ, μου. Σ' αρέσει εδώ. Ντρέπεται. Καλή, τι χαρούμενο παιδί είναι αυτό. Αλεξάνδρα. Είναι ντροπαλή. Ναι, χαρούμενη.
Μια γλύκα. Χαίρεται πάρα πολύ που είναι εδώ και λέει «Μαμά, μου λείπεις πάρα πολύ και θέλω να έρθω σε σένα». Και πολλές φορές μου το έχει πει, αλλά δυστυχώς έχουμε σχολείο. Κοιμόμαστε 8.30 ώρα απόγευμα, ξυπνάμε 6.30 το πρωί. Σήμερα το σκάσατε, τη βρήκαμε σκάσατε. Την ευκαιρία και... Έχεις άλλη μια κόρη. Γιο. Α, γιο. Ναι, 4.5 χρονών. Μάλιστα. Γλύκας κι αυτός. Τι θα ήτανε. Λοιπόν, πάμε βαθμό, κορίτσια. Ιωάννα. Δεν έχω λόγια για τη μικρή, πραγματικά. Είναι κουκλάκι ζωγραφιστό. Ευχαριστώ να σου ζήσει. Να τη χαίρεσαι και να τη βλέπεις να μεγαλώνει. Δεν ξέρω τώρα τι να σχολιάσω. Εσένα κλέβει την παράσταση η μικρή, πραγματικά. Ευχαριστώ πολύ. Σε επισκίασε λίγο. Λοιπόν. Η Βικτόρια Τζούνιορ. Ναι, ναι, ναι. Η Βικτόρια τα έχει διαλέξει, οπότε εκείνη παίρνει στα έμψημα. Τι λες καλέ, δεν ακούγεσαι κιόλας. Ναι. Λέω ότι το styling της μικρής το έχει κάνει η Βικτόρια, οπότε παίρνει και τα έμψημα. Εννοείται, εννοείται. Μα είναι η μαμά. Ναι. Το είπε και η μικρή. Μανούλα. Λοιπόν, μου αρέσουν πάρα πολύ οι χρωματικοί συνδυασμοί που έχεις κάνει. Σου πάει πάρα πολύ αυτό το καπέλο. Ευχαριστώ πολύ. Αν θα άλλαζα κάτι, θα ήταν η μπλούζα. Δεν μου αρέσει το κόψιμό της εδώ που έχει σε συνδυασμό με αυτό το κόσμημα και τη ζακέτα. Δεν μου κάθεται πάρα πολύ καλά. Θα προτιμούσα να ήταν ευαίη ή δεν ξέρω, κάτι πιο πάνω. Ή με ένα γιακά ίσως, κάτι, δεν ξέρω. Κατά τα άλλα, είσαι πολύ γλυκιά μανούλα. Ευχαριστώ και όμορφη. Ευχαριστώ πολύ. Η μικρή είναι τηλεοπτικός αστέρας. Κάθεται εδώ με ευκολία. Ναι, είναι πολύ ησυχούλα. Πολύ εξοικειωμένη. Δεν ξέρει ακόμα τι γίνεται εδώ. Θα σας βλέπει ο μπαμπάκας. Λοιπόν, Αμάντα. Εμένα μ' αρέσει πολύ η μικρή. Ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι ότι όλα τα φώτα είναι πάνω της. Θα συμφωνήσω με την Ιωάννα για την μπλούζα. Μου αρέσει πάρα πολύ ο σταυρός που φοράς, το είπε και πίσω. Είναι φανταστικός. Μου αρέσει το καπέλο. Ίσως άλλαζα τη ζακέτα. Αυτό. Κατά τα άλλα είσαι πολύ όμορφη. Παρ' όλα αυτά όλος ο βαθμός είναι για το όμορφο, να ξέρεις. Ευχαριστώ πολύ. Για την Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ. Πάμε να δούμε μεσόωρο. Κορίτσια. 3,6. Ευχαριστούμε. Σας δίνω το μικρόφωνο σε περίπτωση που θέλει να μιλήσει στην Κριτική Επιτροπή. Τι κάνετε? Μωρέ, ντρέπετε πολύ. Καλώς τα κορίτσια. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Γεια σας. Σε μένα δεν ντρεπότανε. Αλεξάνδρα, μήπως να έρθεις από εδώ, να δούμε τη μαμά από μακριά. Θέλεις. Θέλεις να πας εκεί. Να σε ανεβάσουμε εδώ πάνω στο τραπέζι. Να κοιτάς από ψηλά. Έλα, 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 πήγαινε. Μπράβο, μπράβο. Κάτσε σαν βασίλισσα. Έλα εδώ να κάτσεις, να δεις τι ωραία που θα βλέπεις τη μαμά από εδώ. Αρχόντισα και σετ το καπέλο. Σετ έγινε κιόλας. Το καπέλο με την πολυθρόνα σετ. Και έχει χάσει πρόσφατα τα δύο δοντάκια της. Για να δω. Πριν μια εβδομάδα. Α, πού πήγανε. Τέλεια, φύγανε. Ποιος τα έφεγε τα δοντάκια. Καλά, ίδιες είστε, Βικτόρια. Ναι. Ίδιες. Πού είναι το... Το μικρόφωνο ξεχάσαμε. Θέλουμε μικρόφωνο. Είναι μελαχρινή σαν τον μπαμπά. Τα χρώματα έχει πάρει από τον μπαμπά. Εγώ επειδή ξέρω τον άντρα σου, ναι. Εντάξει, δεν ήθελα να το πω, αλλά μοιάζει λίγο του συζύγου. Εγώ νομίζω μοιάζει τη Βικτόρια, δεν τον ξέρω τον άντρα, αλλά... Ποιος τα έφαγε τα δόντια. Τα πήρε η νεράιδα. Τα πήρε η νεράιδα. Ναι. Το έβαλες κάτω το μαξιλάρι, ήρθε να το πάρει η νεράιδα. Μόνο το ένα τότε. Μόνο το ένα, το άλλο τι έγινε. Άφησε λεφτά η νεράιδα. Μα να ξέρει. Άφησε. Τα λεφτά τα άφησε και τη δεύτερη φορά δεν το πήρε. Αγάπη μου. Αλλά τα χρήματα άφησε τη δεύτερη φορά, θυμάσαι. Εγώ αυτό δεν το ήξερα, νόμιζα μόνο παίρνουν το δόντι. Δεν ήξερα ότι έφερε. Έχει αφήσει ένα κουτάκι ανοιχτό και αυτό ήταν ο λόγος που δεν πήρε το δόντι. Γιατί έχει βάλει πριν το δοντάκι στο κουτί, μετά το πήρε πίσω, το έβαλε κάτω από το μαξιλάρι και το πρωί το βρήκε στο κουτάκι. Γιατί νεράιδε το άφησε. Δεν μου λες, Αλεξάνδρα, κάθε πρωί που πας στο σχολείο. Εσύ διαλέγεις τα ρούχα σου, τι θα βάλεις το πρωί, θα διαλέγεις από βραδύ. Όχι, έχω σχολικά ρούχα. Α, φοράτε στολή, οπότε γλίτωσες από αυτό. Αλεξάνδρα, σε ρωτήσω κάτι, θα αφήσεις μακριά μαλλιά σαν τη μαμά. Από τώρα τα μακραίνει. Τα ζηλεύεις, αρέσουν τα μαλλιά της μαμάς. Πας και κρύβεσαι εκεί μέσα,
Είναι σαν τις κούκλες σου. Σαν τις κούκλες σου, η μαμά. Η ίδια. Πάντως, εσένα σου δίνουμε 5, να ξέρεις. Είσαι τέλεια ντυμένη. Έχεις φανταστικό style. Λοιπόν. Ένα, το κρατάω εγώ καλύτερα. Κοίτα την. Καλή, τέλεια είναι. Δεν τη πάει. Φοράει και τέλειο ρούχο για την καρέκλα. Και ταιριάζει με την καρέκλα. Πάρα πολύ ωραία με την καρέκλα. Μα ήξερε η Βικτόρια που την έντυσε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την Πέτη ή Στέλιο, θες να μιλήσεις εσύ. Ας μιλήσει που είναι και όρθιος. Λοιπόν, είσαι πάρα πολύ ωραία, αλλά βλέπω την Αλεξάνδρα φθινοπορεινή και σένα κάτι μεταξύ άνοιξης και φθινοπόρου. Δηλαδή, ωραίο είναι το look, αλλά είναι πάρα πολύ ανοιχτό χρώμα το jean shorts σε σχέση με το μαύρο καλσόν. Mm. Και είναι και η μαύρη τσάντα, η οποία είναι πάρα πολύ έντονη για τα τόσο ανοιχτό χρώμα ρούχα. Θα ήθελα ή να μην φοράς καλσόν ή να βάλεις κάτι σε μπέζ, λευκό, σε χρώμα. Θα δοκιμάσει μπέζ, αλλά δεν με πολύ άρεσε. Όχι μπέζ στο χρώμα του δέρματος. Όχι στο χρώμα του δέρματος, κάτι άλλο σαν καλσόν. Το μαύρο δεν πάει καθόλου. Δηλαδή χαλάει όλο το look. Και επίσης είπαμε να μην βλέπουμε ανοιξιάτικα και καλοκαιρινά look, να βλέπουμε από τώρα που είμαστε. Α, εγώ νομίζω γιατί είναι άνοιξη, φθινόπωρο είναι πάνω κάτω ίδιο. Ξέρεις γιατί δεν είναι ίδιο. Διότι αυτό που φοράς είναι μεταξύ άνοιξης και φθινοπόρου. Δηλαδή από το σόρτς και πάνω είσαι άνοιξη και από το σόρτς και κάτω είσαι φθινόπορο. Κατάλαβες. Και η Αλεξάνδρα είναι φθινόπορο. Την άνοιξη φοράμε μακριμάνικα, φοράμε ρούχα που δεν είναι καλοκαιρινά, είναι πιο χοντρά. Αλλά δεν θες να βάλεις βάθμο στη μαμά. Φεύγει. Ε? Ντράπτυξε. Δεν τα λέει καλά. Τη έκανα νόημα. Πρόσεχε, Αλεξάνδρα. Και τι γλυκούλη που είναι. Καλεμένα συμπάθησε. Δεν της άρεσε. Σε σένα έρχεται. Με συμβάθησε. Νάτα, Κωνσταντίνα. Ήρθανε. Νάτα, Κωνσταντίνα, σκέψτο. Κωνσταντίνα, πρέπει να το σκεφτείς. Πρέπει να βρεθεί ένα ζώο της, παιδιά. Δεν γίνεται μόνο μου για να το σκεφτώ. Να πεις τη σχέση σου, ότι ήρθε η ώρα. Προχώρα στην κριτική, Στέλια μου. Λοιπόν, την άνοιξη είναι πιο ανοιχτό χρώμα τα ρούχα. Και το φθινόπωρο είναι πιο σκουρό χρώμα και είναι διαφορετικές ποιότητες. Δηλαδή, η ζακέτα αυτή που φοράς μπορεί να φορεθεί, ας πούμε, και το φθινόπωρο και την άνοιξη, αλλά διαφορετικά συνδυασμένα. Από τη στιγμή που βάζεις μια δαντέλα λευκή και ένα ανοιχτό χρώμο σόρτς, κατευθείαν όλο γίνεται ανοιξιάτικο. Και το μαύρο καλσόν είναι φθινόπωρο. Αυτό. Υπάρχει μια μηχανία στο look και δεν θέλω να βλέπουμε πράγματα που δεν είναι στην εποχή μας και είναι την άνοιξη. Αλλά και για την άνοιξη είναι λάθος. Όχι πάρα πολύ λάθος, γι' αυτό 2. Ευχαριστώ πολύ. Της χάρισα το στυλό μου. Μπράβο. Τέλεια. Το μολύβι για το σχολείο. Θα της αρέσει πολύ. Μπέτη μου. Βικτόρια, μ' αρέσεις από εδώ και πάνω, από τη ζακέτα και πάνω. Έχει μια πολύ ωραία συνοχή, είναι ωραίο. Ωραίος και ο σταυρός που γυαλίζει. Μ' αρέσει η δαντέλα με το πλεκτό πάρα πολύ και το καπέλο σαν χρώμα. Τώρα, αν ήθελες να κρατήσεις αυτό το shorts είναι λίγο καλοκαιρινό σαν χρωματισμός. Αν όμως δεν είχες βάλει το καλσόν και είχες βάλει πλεκτές κάλτσες, ας πούμε, ψηλές και πιο φαρδιά λίγο μπότα, θα μπορούσες να το κάνεις λίγο πιο χειμερινό και να σταθεί και χρωματικά πιο σωστά. Έχεις δίκιο. Δηλαδή, αν το σόρτ ήταν πιο σκούρο. Σκούρο. Καλά, ήθελε σκούρο σα. Αλλά αν δεν είχε και κράτα γι' αυτό, θα μπορούσε να βγάλει το άσπρο, να βάλει πλεκτές μπες κάλτσες σαν την. Το σκέφτηκα. Σαν δεν χωράνε στις μπότες. Δεν χωράνε σε αυτή την μπότα. Ήθελε μετά πιο φαρδιά μπότα. Αντίστοιχα. Είχα πιο, σκούρο σόρτ, αλλά ήταν πιο κοντό και δεν ήθελα να το βάλω γι' αυτό το λόγο. Ναι, ήθελε και λίγο πιο σκούρο το τζιν. Τώρα κλωτσάει πολύ το τζιν με το καλσόν. Και η τσάντα. Η τσάντα, επειδή έχει τα γράμματα, μπορεί και να φορεθεί. Κλωτσάει πάρα πολύ το shorts με το καλσόν και χαλάει όλο το outfit. Είναι πολύ ωραίες αυτές οι μπότες, βέβαια. Και πολύ βολικές. Πολύ. Και έχουμε πει ξανά τα shorts πώς τα φοράμε το χειμώνα. Έτσι, αυτό είναι και καλοκαιρινό ανοιξιάτικο shorts. Και έχουμε πει να είναι λίγο πιο σκούρο το jean για να τα φοράμε με χοντρά καλσόν για να στέκουν πιο πολύ το χειμώνα. Ευχαριστώ 2 για πολύ. Σήμερα. Μ' αρέσει πάρα πολύ όλη η σκέψη. Νομίζω ότι το έχει ξανακάνει με έναν τρόπο όλο αυτό. Πάντα πηγαίνει κοντά εκεί. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι μπότες, μ' αρέσει πάρα πολύ το καπέλο. Κλωτσάει το καλσόν πάρα πολύ μαζί με το σορτσάκι. Αν άλλαζες όλα αυτά που άκουσες, νομίζω ότι θα ήταν τέλειο. Μ' αρέσει που ήρθες σήμερα με το παιδάκι σου εδώ, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Κάνε τη βόλτες, να βλέπει και τη μαμά της. Τρία σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε το σύνολό σας. 10,6. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα. Το επόμενο κορίτσι μας είναι η Ιουλία Ρούλα.
Καλησπέρα, Τζέιλα. Καλησπέρα, τι κάνεις? Λίγο τολμηρή σήμερα. Γιατί? Σε έβλεπα, έβγαινες και τελευταία. Έβλεπα την αντίδραση του Στέλιου. Τον είδα λίγο, του λέω όλα καλά, πήγα να τον αγγίξω. Να δω λίγο την πίεσή του, τους σφιγμούς του. Ναι. Εγώ δεν ξέρω. Δεν πλήθηκε γι' αυτό και μίκρινε. Έτσι ήταν. Όχι, έτσι ήταν το νούμερο. Απλά με τη ζώνη και όταν με περπατάω ανεβαίνει. Γιατί έχω και καλό πλάνο από πίσω, εγώ τα βλέπω. Ναι. Να σου πω, πού πας έτσι. Λοιπόν, εγώ ήμουν στο στούντιο. Κάπου θα πηγαίνεις. Κάπου πάω. Ήμουν στο στούντιο, ναι. Έγραφα μουσική. Α, είσαι τραγουδίστρια. Όχι, όχι καλέ, DJ. Α, ναι, ξέρω. DJ, μουσικός παραγωγός. Α, οκ. Okay. Και ναι. Είχα πάρει μαζί μου ψηλά, φορούσα αθλητικά και ένα κόκκινο κραγιόν. Και μετά τη δουλειά, μετά το στούντιο, είπαμε να πιούμε ένα ποτάκι. Αυτό. Μάλιστα. Σε κλαμπ δεν θα πας να παίξεις μουσική, θα πας για διασκέδαση. Ναι, ναι, ναι. Καθαρά για διασκέδαση. Ναι, ναι, ναι. Μπαράκι. Ωραία. Αδειμονώ για τη βαθμολογία. Πάμε να τη δούμε. Βρε, κορίτσι μου! Αχ, Ιωάννα μου! Τι είναι αυτό το πράγμα με σένα? Ποιο? Έλα, πες μου, τι δεν σου άρεσε πάλι, πες μου. Ειλικρινά, με έχεις αποστομώσει. Είσαι τόσο όμορφο κορίτσι, ευχαριστώ. Πραγματικά. Ναι. Με τόσο ωραίο κορμί, θα το ξαναπώ. Mm. Γιατί το κάνεις αυτό, δεν το έχεις ανάγκη. Ποιο? Δεν έχεις ανάγκη να είσαι τόσο προκλητικά αντιμένη. Είναι, δηλαδή είναι, αυτό είναι στα όρια του αντιαισθητικού. Δηλαδή τι σου φαίνονται αντιαισθητικά τα πόδια μου? Αγάπη μου, περπατάς και βλέπουμε τα οπίσθια σου. Φαίνονται. Όχι. Ναι, εντάξει, αλλά όταν περπατάω ανεβαίνει. Εντάξει, και με τη ζώνη. Τώρα, δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που είδα. Σου πάει πάρα πολύ αυτό το χρώμα που έχεις επιλέξει και μου αρέσει που το έχεις συνδυάσει έτσι με το t-shirt από μέσα, αλλά θα έπρεπε να είναι πιο μακρύ αυτό ή τέλος πάντων να φοράς ένα καλσόν, κάτι, δεν ξέρω, για να το σώσεις κάπως. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι είναι normal και εντάξει, okay, όταν περπατάω ανεβαίνει και έχω και την τσάτα και με πιέζει λίγο εδώ πέρα και αυτό. Πολλά χέρια βλέπω σηκωμένα, δεν ξέρω πού να πρωτοπάω. Μαρία. Θεωρώ ότι δεν ήταν ωραίος ο τρόπος που εκφράστηκες. Την έφερες λίγο σε δύσκολη θέση. Παρ' όλα αυτά, να πω... Είμαι αυθόρμητη, τι να κάνω. Ναι, δεν ακούστηκε πολύ ωραίο η αλήθεια. Μα δεν είπα, ποιο ήταν το... Επίσης, δεν είναι το θέμα ότι είναι κοντό. Απλά επειδή τώρα έχουμε συνηθίσει και φοράμε πιο χοντρά ρούχα. Γιατί το καλοκαίρι εγώ βλέπω άπειρες κοπέλες να φοράνε σε αυτό το. Σε αυτό μάκρος. Άπειρες. Λοιπόν. Απλά επειδή φοράμε τώρα χειμωνιάτικα και το πόδι είναι πολύ γυμνό και δεν έχει καν καλσόν και το πέδιλο είναι καλοκαιρινό, γι' αυτό και φαίνεται παραπάνω, ειδικά εδώ που είμαστε όλες ντυμένες τόσο πολύ. Ναι, ναι. Συγγνώμη Μαρία, συγγνώμη λίγο. Είπες ότι δεν ήταν ωραίος ο τρόπος μου. Τι ακριβώς θεωρείς ότι είπα? Ειρήνη μην. Εντάξει, μάλλον δεν της αρέσουν τα πόδια μου, δεν ξέρω. Δεν το είπες και πολύ. Εμένα. Σε έχω αποθεώσει. Σε έχω πει ότι είσαι κουκλάρα και ξωματάρα. Είναι αντιαισθητικό, από πού και ως πού. Αντιαισθητικό. Είναι αντιαισθητικό το γεγονός ότι περπατάς και βλέπω τα οπίσθια σου. Μα αυτό δεν είναι αντιαισθητικό. Δεν είπα ότι είσαι εσύ αντιαισθητική. Εντάξει, μπορεί τα οπίσθια μου να είναι αντιαισθητικά. Παιδιά, μην παρεξηγείτε κάποια πράγματα. Δεν θεωρώ ότι προσέβαλα κάποιον. Εντάξει, μάλλον οι κοπέλες έχουν αντίθετη άποψη, δεν ξέρω. Κι εγώ. Okay, συγγνώμη αν σε προσέβαλα. Σου είπα ότι είμαι στο στούντιο, είμαι σε έναν εσωτερικό χώρο και έχω πάρει παπούτσια απλά μαζί μου για να αλλάξω, για να βγω να μπω στο αμάξι και μετά στο μπαράκι. Ρε αγάπη μου, όπου και να πας, δεν έχει να κάνει με το κόνσεπτ. Ειλικρινά. Το λέω καλοπροαίρετα αυτό, δεν σε προσβάλλω. Okay. Κορίτσια μου, μπαίνει μια τελεία να πει κάθε μία την γνώμη της. Χριστίνα, κάτι έλεγες. Αντιαισθητικό, λέω, δεν είναι. Κατάλληλο για εδώ, απλά δεν είναι. Κατάλαβες τι θέλει να πει. Ωραία. Απλά... Έχουμε επεξήγηση. Έχουμε ένα χέρι από την Έφη. Ναι. Θέλω να πω αρχικά ότι μοιράζεις εγκεφαλικά στους τηλεθεατές που μας βλέπουν παντού, σε όλη την Ελλάδα, στο εξωτερικό και παντού. Θα το ήθελα όμως λίγο πιο μακρύ.
δεν χρειάζεται για να παρεξηγούμαστε τώρα. Θες να βγάλω τη ζώνη να δεις. Για το ποιο είναι αντιαισθητικό ή όχι. Μην τη βγάλει. Θέλουμε να περνάμε όμορφα και να μην παρεξηγούμαστε συνέχεια. Θα το θέλαμε λίγο πιο μακρύ αυτό, για να μην φαίνεται τόσο σεξ, επειδή είσαι πολύ σεξ σαν γυναίκα και σαν άτομο. Και σε βλέπω εγώ ότι είσαι σεξ. Λοιπόν, ωραία. Λίγο πιο μακρύ, λίγο πιο μακρύ, για να είσαι λίγο πιο σεμνή. Δεν σου είπα για να ντυθείς γριά και παπαδιά, αλλά εντάξει, αυτό. Λοιπόν, Αμάντα, σήκωνες και εσύ το χέρι σου. Απλά, εγώ αυτό που θέλω να σου εξηγήσω είναι ότι οι κοπέλες... Αυτό που προφανώς ήθελα να σου πει η Ιωάννα είναι ότι είναι λίγο επικίνδυνο. Για ποιον? Για το λαό. Για μας, για το κοινό σου. Για τον λόγο ότι περπατάς και στην κυριολεξία μοιράζεις εγκεφαλικά. Παρ' όλα αυτά σου πάει πάρα πολύ το πράσινο. Από τη στιγμή που θέλεις να φαίνονται αυτά τα πολύ ωραία πόδια που έχεις και συμφωνώ και να είσαι σεξι, να βάλεις ένα καλσόν να μην είναι τόσο επικίνδυνο. Δηλαδή θα πας στο στούντιο να γράψεις μουσική. Εντάξει, δεν θα γράψεις μουσική, θα γράψεις ιστορία. Αλήθεια στο λέω. Εγώ ήρθα εδώ να γράψω ιστορία. Έτσι. Την έγραψες. Την έγραψες. Την υπογράφω. Είναι σίγουρο αυτό. Είναι σίγουρο. Παρ' όλα αυτά, αυτό το χρώμα σου πάει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ωραία. Άκουσες πολλές γνώμες. Σήμερα πάμε να δούμε μέσο όρο. Ένα ακόμα πέντε, Τζέιλα. Ευχαριστώ. Πάμε στους κριτές. Καλώς την. Όλοι είστε. Όλοι δικοί σας. Έχουν μείνει άφωνοι. Καλώς την Τζέιλα που μοιράζει κεφαλικά πίσω η κάμερα. Μαν κάνουν κάτι τέτοια έτσι, αλληλούια, δόξαση, δικαιωνόμαστε κι εμείς εδώ σαν άντρες να... Κάτι να δούμε έτσι λίγο να ρίξει το ματάκι μας. Σου λέει άλλες βάζουνε. Κάτι διαφορετικό βρε παιδί μου. Σχεδόν δεν είδα τα αυτοκόλλητα που είναι κάτω από το παπούτσια. Σχεδόν. Σχεδόν δεν τα είδα. Πήγε, θα τον παραπλανήσεις, αλλά δεν τα κατά. Ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Λοιπόν, είσαι μία πάρα πολύ σεξι κοπέλα. Πάρα πολύ σεξι. Ευχαριστώ. Και αυτό είναι καλό. Και με μπούρκα να αρχόσουνα, ο αισθησιασμός και η θηλυκότητα δεν κρύβεται. Θα έρθω. Όχι, να μην έρθεις. Δεν χρειάζεται, σε είδε μόνο να πήγες στο Ντουμπάι. Να μην έρθεις. Να μην έρθεις. Θέλω να πω ότι έχεις πάρα πολύ θηλυκότητα μέσα σου, δηλαδή είσαι εκρηκτική γυναίκα. Και αυτό δεν χρειάζεται να το παρουσιάζεις τόσο έντονα, δεν το χρειάζεσαι αυτό. Φαντάζομαι ότι στο σπίτι σου δεν κατάλαβες πόσο κοντό είναι αυτό που φοράς. Όχι, είναι πάρα πολύ κοντό. Ναι. Θα το δεις και θα καταλάβεις μετά ότι είναι πάρα πάρα πολύ κοντό. Όταν το βλέπω στο καθρέφτη φαίνεται σε καλό ύψος. Αλλά μάλλον όταν περπατάω ή εντάξει και εδώ στο πλατό θα φαίνεται διαφορετικά. Και σκέψου ότι εμείς εδώ σε βλέπουμε από πάνω. Σκέψου να σε βλέπει κάποιος από κάτω. Χαμός. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ κοντό, αλήθεια. Επίσης με αυτό που λέει η Μαρία, το καλοκαίρι ο κόσμος φοράει πολύ πιο κοντά κτλ. Δεν έχει καμία σημασία αυτό, γιατί το καλοκαίρι ο κόσμος είναι σε άλλη διάθεση. Είναι στις παραλίες, είναι πιο εξοικειωμένος με τη γύμνια περισσότερο και κάποια πράγματα φαίνονται πιο φυσιολογικά και λιγότερο προκλητικά. Αυτό που φοράς σήμερα εσύ είναι πολύ προκλητικό, σε βαθμό επικίνδυνο που είπε και η Αμάντα, δηλαδή είναι πραγματικά επικίνδυνο και να εκτεθείς και να μείνει και κανείς στον δρόμο σέκος. Οπότε αυτό μπορείς να το φορέσεις μόνο με καλσόν και μάλιστα οπακ. Και μπορεί και όχι, γιατί σηκώνει τόσο πολύ που διαγράφεται πάρα πολύ ο ποπός σου. Λοιπόν, επίσης, επειδή είναι πάρα πολύ μικρό όλο αυτό που βλέπουμε, είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή η τσάντα. Δηλαδή, η τσάντα είναι όσο είναι τα ρούχα σου. Είναι τόσο μεγάλη που είναι όσο είναι αυτό που βλέπουμε πάνω σου. Δεν... μπορείς να κυκλοφορήσεις έτσι εύκολα, εκτός και αν είναι ζητούμενο να περπατάς και να προκαλείς εγκεφαλικά ανεξέλεγκτα. Είναι όχι, κάπως απλά... ανεξέλεγκτο όλο αυτό. Κατάλαβα.
Εντάξει. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, είναι ένα ωραίο φορμάκι. Αν ήταν λίγο πιο μακρύ, θα ήταν μια χαρά. Είναι ωραία φορεμένο με το t-shirt. Έκανε σε κάποιο. Αν γίνεται να μακρύνω την τυράντα ή είναι τέρμα κάτω για να πάει πιο καλά, αλλά νομίζω πως είναι τέρμα. Τώρα ήταν να δούμε τώρα, με μην αγχώνεσαι. Για άλλη φορά. Παιδιά, πάντως τα ρούχα με χαμηλό ναι. δείχνουν διαφορετικά. Δηλαδή δείχνουν αυτό διαφορετικά, ναι. με το χαμηλό το είχα παπούτσι στο μυαλό μου και δεν. Γι' αυτό δεν θα το δεις ναι. από πίσω. Γιατί είναι ένα κομμάτι, κατάλαβες. Γιατί ένα. Αλλά θα σου βάλω ένα. Ένα. Γιατί είναι ένα. Μπέτι. Αχ, Ιουλία μου, κορίτσι μου, μου ήρθες με το baby doll. Με το baby doll μου ήρθες εδώ. Δεν είναι αντιαισθητικό, είναι προκλητικό. Mm-hmm. Αυτό είναι ο σωστός χαρακτηρισμός. Yeah. Είναι προκλητικό και είναι και στα όρια του να γίνει πολύ προκλητικό. Mm-hmm. Όμως, εντάξει, μπορεί να μην είχες αίσθηση πόσο κοντό ήταν. Περπατώντας yeah. το τραβάει και λίγο το σακίδιο η αλήθεια είναι και το ανεβάζει. Ναι, ναι, ναι. Ξέρει. Είναι ωραίο, okay, ωραίο ολόσωμο φορμάκι. Έχεις βάλει και το τίσερ και το δερμάτινο και τη ζωνούλα. Κάτι έκανε σήμερα. Κάτι έγινε σήμερα. Πάει και το παλιάμπελο. Όπως είπε και ο Στέλιος, για να ήταν σωστό, mm-hmm. έπρεπε να βάλεις ένα καλσόν με ένα μποτάκι. Άλλο styling. Mm-hmm. Αλλά δεν θέλω να σε αφήσω να πας στον καλά με ένα. Δεν θα το αντέξω. Γι' αυτό σήμερα θα το σπάσουμε, J-Lab 2! Πάντως είδατε, έχει έρθει κι άλλος κόσμος, κι άλλος οπερατέρ αναπληρωματικό. Μετά στα καμαρινιά, σαμπάνια θα άνοιξω. Πώς είναι όταν στο καράβι πάνε όλοι από τη μια μεριά και το καράβι γέρνει, είναι όλοι προς τα εκεί μας. Όλοι! Πραγματικά θα ήθελα. Δημήτρη, όλα καλά. Έχω το πρόβλημά μου είναι ότι έχω φτάσει 47 χρονών. Αρχίζω λοιπόν. Η καλύτερη ηλικία είναι. Το θέμα είναι ότι αρχίζω και σας βλέπω και λίγο σαν παιδιά μου. Σιγάρε, πατέρα. Ναι, ναι. Σιγάρε, τον πατέρα. Λοιπόν, άκου να δεις τι ψέματα είναι αυτά που λες στην εκπομπή. Ψέματα. Καλά, ψέματα τώρα. Εγώ σας λέω την αλήθεια. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Ναι. Δεν θα μιλήσω. Όσον αφορά το προκλητικό, κάτι μπορεί να είναι. Μάλλον όσον αφορά το σεξ, ας το ξεκινήσουμε από εκεί. Κάτι μπορεί να είναι σεξ και να είσαι κουκουλωμένη. Η αλήθεια είναι ότι κάποτε οι άντρες είχαν ανάγκη να δουν τις γυναίκες να φοράνε κάτι λίγο πιο μίνι, λίγο πιο αυτό, για να βλέπουμε κι εμείς και να χαιρόμαστε και να περνάμε καλά την ημέρα μας και να μην κοιτάμε το κινητό και να κοιτάμε κανένα ωραίο κορίτσι που να περπατάει. Το οποίο θα το κάνει σίγουρα. Πλέον υπάρχει οργασμός από φωτογραφίες που υπάρχουν γύρω μας, οι οποίες είναι σεξι, προκλητικές κτλ. Και δυστυχώς το πρότυπο πλέον της γυναίκας στις μέρες μας είναι η Kim Kardashian. Σε μένα ήταν λίγο πιο μαζεμένες οι γυναίκες. Πιο παλιά ακόμα πιο. Δηλαδή κάποτε ήταν η Audrey Hepburn και είχε στυλ, κάποτε ήταν η Grace Kelly και είχε στυλ. Τώρα έχουμε φτάσει ότι οι Kardashians έχουν στυλ. Δεν έχουν. Δεν έχουν. Έτσι. Αλλά αυτό πουλάνε. Και αυτό αγοράζει ο πλανήτης. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι στάρ αυτές, πολύ μεγάλες. Είναι. Το θέμα λοιπόν είναι ότι εσύ έχεις βάλει κάτι το οποίο είναι στο όριο. Μάλλον έχει ξεπεράσει το όριο. Πάλι το ξεπέρασε. Και άκουσε να δεις κάτι. Από μπροστά τον το κοιτάς είναι μια χαρά. Mm-hmm. Από πίσω λοιπόν που δεν έχεις μάτια αλλά έχουμε όλοι εμείς, δεν είναι τόσο καλό. Φαίνεται πολύ. Και ξέρεις τι που φαίνεται σε σένα ότι δεν είναι τόσο καλό, που μπορεί να το καταλάβεις. Όταν έχεις αμηχανία την ώρα που περπατάς, αν κάτι τραβάει ή δεν τραβάει. Είσαι καλή γραμμή πάντως, τώρα να το πούμε αυτό. Εσύ το λέω όσο πιο γενικά μπορώ. Ευχαριστώ. Και άμα σου δώσω ένα θα μου φωνάζουν οι άντρες. Άμα σου δώσω παραπάνω από ένα θα αρχίσουν να μου φωνάζουν. Εγώ δύο, τα κορίτσια. Η κριτική επιτροπή και τα κορίτσια. Παρ' όλα αυτά θα τολμήσω. Να σου βάλω δύο που τόλμησες, μην το ξανακάνεις, κορίτσι μου γλυκό, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αν ήμουν δε τα αγόρι σου, θα είχαμε χωρίσει. Αλήθεια. Βέβαια. Βρε, μην τα λες αυτά να ακούει και ο άνθρωπος τώρα στο σπίτι. Αν ήμουν το αγόρι, θα είχαμε χωρίσει. Άρα έχει. Εννοείται ότι έχει. Εννοείται ότι έχει. Για να δούμε το σύνολό σου, Τζέιλα. Ναι. 6,5. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία για το βράδυ. Ευχαριστώ. Το επόμενο κορίτσι είναι η Εύα Μπάση. Running through my veins.
Καλησπέρα, Εύα. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Καλέ, τι ωραία χρώματα είναι αυτά. Α, ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι το σηματάκι για το μήνα που διανύουμε, που είναι για τον καρκίνο του μαστού. Ναι, πάω στο σχετικό ωραία. Φιλανθρωπικό γκαλά. Που πολύ αφορά... σπουδαίο σκοπός. Ναι, για το... αφορά την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού. Και πρέπει όλα τα κορίτσια και όλες οι γυναίκες που μας παρακολουθούν να κάνουν και τις προληπτικές εξετάσεις. Ναι, γιατί το σκεφτόμουν και ήθελα να πει, το κάνω. Έχουμε πει, η πρόληψη σώζει. Και δεν το λέω έτσι. Όχι, είχα και εγώ μία προσωπική εμπειρία στο παρελθόν και είναι πολύ σημαντικό. Ναι, και εγώ, οπότε γι' αυτό οπότε και ενημέρωση... το σκέφτηκα να το κάνω, να το εφαρμόσω δηλαδή στο κόνσεπτ το σημερινό. Οπότε πάω σε αυτή την εκδήλωση που γίνεται σε ένα πολύ μεγάλο ξενοδοχείο. Mm-hmm. Απόγευμα προς βράδυ. Ναι. Αυτά. Κορίτσια, βαθμολογία. Φωτεινή μου. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Εύα. Σε βρήκα. Με έχασες, αλλά με βρήκες. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ που έχεις τολμήσει χρώμα και print. Ναι. Πολύ έντονα κιόλας για τέτοια εποχή που δεν το τολμάνε εύκολα. Παίζει παντού. Και... εντάξει, αλλά και πάλι, βγαίνεις έξω και είναι όλοι μαύρα γκρι, μαύρα γκρι. Ναι, σωστά. Σου πάει πάρα πολύ το χρώμα. Ευχαριστώ. Πιστεύω. Κάτι, δεν θα σου πω ψέματα, κάτι πάει να μου χτυπήσει, δεν είμαι σίγουρη. Κάτι δεν μου κολλάει ακριβώς, αλλά πού? Δεν το έχω εντοπίσει, δεν είμαι σίγουρη. Στο χρώμα να είναι το print, αλλά και πάλι είναι πολύ όμορφο και σου πάει. Θα σου έλεγα τι ήταν, αλλά δεν το έχω εντοπίσει ακριβώς. Okay. Εννοώ προς τα κάτω, προς τα πάνω, στο παπούτσι. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, στο... γι' αυτό είναι... Κάτω σύνο, αλλά γενικά μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά επίσης κάτι μου χτυπάει. Ίσως το βρει κάποιος άλλος. Okay, εντάξει, και είναι πολύ ωραίο και το σκουλαρίκι. Το μαλλί ίσως είναι πιο αυστηρό πόσο χρειάζεται, γιατί είναι πολύ αυστηρά και τα ρούχα, παρόλο που έχουν χρώματα. Ναι. Ίσως θα ήθελε κάτι πιο ανάλαφρο. Mm. Μπορεί και όχι. Ναι. Αλλά... ήθελα να το κάνω έτσι αυστηρό. Ναι. Απλά πάει να μου θυμίσει ίσως λίγο... αεροσυνοδό, αλλά όχι ακριβώς. Όχι, όχι. Λίγο. Όχι. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Γενικά και πολύ ωραίο και το event που πας, για σημαντικό σκοπό. Ευχαριστώ. Οπότε, τέσσερα. Δανάη μου. Εύα μου. Βασικά, λάπεις ολόκληρη. Σε πάει πάρα πολύ αυτό το look. Ευχαριστώ. Και ίσως τελικά να μου λίγο αυστηρή και σου βάλα τρία. Γιατί... να το κοιτάξεις αυτό, Δανάη. Είσαι τις τελευταίες μέρες μαζί μου πολύ αυστηρή. Δεν ξέρω τι έχεις πάθει. Συγγνώμη. Συγχωρεμένη. Απλά αυτό σκέφτηκα λίγο γιατί είδα το κοστούμι. Ναι. Και σκέφτομαι, κοστούμι συνήθως δεν μας λένε ότι... μα είναι, δεν είναι σετάκι, είναι κοστούμι το οποίο το έχω κάνει εγώ. Αλλά με διάφορα. Έχεις κάνει δεν βγήκαμε ένα κοστούμι έχεις έξω. Έχεις κάνει styling, ισχύει. Ναι. Και σου πάνε πάρα πολύ. Άλλη φορά έχω κάνει σετάκι, ναι, δεκτό. Αλλά... ναι, ναι, ναι. Σήμερα πολύ καλύτερα, γι' αυτό έπρεπε να σου είχα βάλει ένα βαθμό παραπάνω. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Το χρωστάς και εσύ. Το χρωστάω. Αύριο. Σήμερα το βραδάκι. Μπερδευόμαστε. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε μέσο όρο. Μάλιστα. 3,7. Ευχαριστώ. Ωραία. Βγάλει το παλτό της στη Μόνη, mm-hmm. Θα το λεμόνι, θα είναι τέλεια. Ας το βγάλω για να είμαι τέλεια. Καλύτερα τώρα. Καλύτερα. Καταλαβαίνεις ότι δεν ταιριάζουν αυτά, όχι, ε. Θα σας πω κάτι. Ήθελα να κάνω μια τρέλα. Κάθε μέρα επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα, αλλά δεν μας ακούτε, γιατί συνεχώς μιλάτε μεταξύ σας και αυτό που σας ενδιαφέρει περισσότερο είναι ο βαθμός. Συγγνώμη, λέγω, νομίζω μην μου λες, βρε κορίτσι μου, συγγνώμη. Πάμε με τη Χριστίνα. Ναι. Σε disco bar, clubbing. Ντύνεστε disco για να πάτε στη disco. Ντύνεστε R&B για να πάτε στα R&B. Δηλαδή, αύριο να πάω στο pet shop, πρέπει να ντυθώ σκύλο. Θα με τρελάνετε. Αυτό που φοράς από πάνω τι είναι? Κιμονό λέγεται. Όχι, μαντό λέγεται. Μαντό. Αλλά τι ρόλο παίζει? Διακοσμητικό. Θα ήθελα να βάλεις αυτό το τσαντάκι. Για δείτε το που έχει και ασημή τόνο. Ναι, θα μπορούσε. Η γούνα της Φωτεινής μπορεί να ήταν ωραία. Θα ήταν καταπληκτική η γούνα της Φωτεινής. Ωραία, έγινε δουλίτσι. Εσύ που είσαι γλωσσού, αν το βλέπεις σε κάποιον άλλον θα τον έκραζες, αν το είχαν κάνει για εσένα θα τον έδερνες. Τι λέει ότι κράζω?
την Εύα. Κάτι τι κάνετε. Μου λείπει το σε εσάς. Κάτι μου λείπει, φοράγα κάτι. Δημήτρη, είσαι εδώ. Καλημέρα. Καλησπέρα. Τα γυαλιά λες. Είσαι καλά. Γέρος. Τι να κάνω. Θέλει μισό λεπτό. Ωραία, θα ξεκινήσουμε την Πέτη. Να συνέλθει ο Δημήτρης. Κάτσε μέχρι να συνέλθει να έρθω εκεί. Για να μην σηκώνω το στελάχος μου. Μην σηκώνομαι εγώ πάλι. Γιατί θα σηκωνόταν ο στέλιος μου. Τέλειο φόρεμα. Είναι φούστα μπλούζα. Τέλειο. Αφαίνεται σαν φόρεμα. Και το παπούτσι πάει να ξέρει. Αυτά είναι τα τρίκ, αγάπη μου. Γύρνα. Τι έχω. Αυτό έχεις. Αυτό εδώ. Αχ, ναι, έχετε δίκιο, δεν το είδα. Δεν είναι ωραίο. Ναι, 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 σωστά. Αυτό τα βάζουν για να μην χαλάει η φόρμα του παλτό. Αλλά όταν τα αγοράζουμε και τα φοράμε, δεν είναι ωραίο να είναι ενωμένο. Έχετε δίκιο, βεβαίως. Όχι, δεν είναι ωραίο. Επιβάλλεται να το βγάλουμε. Ναι, χάλασε το. Το παλτό, ναι. Να, καλώ τα παιδιά. Βρήκες ευκαιρία πάλι, λοιπόν. Σε να κάτσεις, ε. Μ' αρέσει εδώ, δίπλα σε εσάς. Μάλιστα. Να πάω στη θέση μου να τα πω από εδώ. Από εκεί. Άκου να σου πω τώρα. Ακούω. Είναι πάρα πολύ ωραίο το κοστούμι. Είναι πάρα πολύ ωραίο το μοβ ζιβάγκο και πολύ ωραίο το φούξιο παλτό, αν εξαιρέσουμε τα κουμπιά στρας. Για να το απογείωνες το look και να ήταν τέλειο, ήθελε οι γόβες σου να είναι κόκκινες. Wow. Αν οι γόβες σου ήταν κόκκινες, θα ήταν φανταστικό. Αλήθεια στο λέω. Εντάξει. Το κόκκινο, το μοβ και το φούξια είναι οι πιο ωραίοι και οι πιο δύσκολοι συνδυασμοί. Η γόβα που κάνει σετ με το παλτό, το καταστρέφει. Δεν κάνει σετ γιατί είναι φλούο. Είναι και φλούο, αλλά δεν είναι έντονο set. Δηλαδή. Δεν κάνει καν σετ. Ούτε καν σετ. Φεύγω, Πέτη μου. Λοιπόν, αν όμως οι γόβες σου ήταν κόκκινες, εγώ θα σου βάζα ακόμα πιο μεγάλο βαθμό. Γιατί θα ήταν πολύ ωραίο. Μ' αρέσουν τα σκουλαρίκια που είναι λαμπερά. Μ' αρέσει το ζωνάκι που έβαλες. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κοστούμι αυτό και δύσκολο. Το ξέρω. Ωραία γι' αυτό. Η σκέψη σου. Εγώ έτρεξα γι' αυτό. Ωραία η σκέψη σου. Η τσάντα δεν με ενθουσιάζει. Αν είχες βάλει κόκκινες γόβες, θα έπαιρνες 4. Ευχαριστώ. 3 για σήμερα. Δημήτρη. Εύα μου, είσαι πάρα πολύ όμορφη. Μ' αρέσει για εκεί που πηγαίνεις πάρα πολύ. Εμένα πάλι δεν μου αρέσει το παλτού. Έτσι όπως έχει έρθει και έτσι όπως έχει συνδυαστεί και που το πήρες και τελευταία στιγμή γιατί προσπαθούσες να το συνδυάσεις. Ναι, ισχύει. Και φάνηκε γιατί έχεις αφήσει πάνω και κλωστές και ραφές και ετικέτες. Άμα δείτε το σαλόνι μου, πόσα παλτά και πόσα παντελόνια παλτό και πόσα... Παλτό. Παλτό. Ξέρεις τι με ενοχλεί. Πόσα η έχουμε σκέψη αραδιάσει, οπότε... Άκου να δεις, η σκέψη είναι σωστή. Mm-hmm. Απλά πάει και κάνει συνδυασμούλη. Και μου τις πάει ο ναι, μου τις πάει ο συνδυασμός εμένα, μου τις πάει το σετάκι. Με ενοχλεί. Ναι. Γιατί το σετ μου δείχνει σαν να μην έχεις, σαν να φοβάσαι και οπότε θα συνδυάσω αυτό με αυτό και το έκανα. Είσαι για πιο εκεί πλέον. Σωστό είναι. Σωστό. Α, θα ήτανε, αν το πετύχαινες και με τις γόβες. Τα κουμπιά αυτά είναι, βγάζουν μάτι. Οπότε θα πήγαινα σε κάτι άλλο. Όλο το άλλο είναι καταπληκτικό. Αν θα βγάλεις το παλτό και θα σε μόνη, mm-hmm. σαν το λεμόνι, θα είσαι τέλεια. Ας το βγάλω για να είμαι τέλεια. Καλύτερα τώρα. Καλύτερα. Καλούλα είμαι. Θα το βρω κι εγώ. Ευχαριστώ. Στέλιο. Εύα, ξαναβάλει το παλτό. Τι να κάνω, είστε και τρεις. Τον ένα να αρέσει το ένα, τον άλλο να αρέσει το άλλο. Για όλα τα γούστα. Γι' αυτό είμαστε τρεις, για να ακούτε διαφορετικές οπτικές. Τρία μυαλά είναι καλύτερα από δύο. Πάντα. Και δύο καλύτερα από ένα. Πάντα είναι. Λοιπόν, και πέντε. Ναι. Μ' αρέσεις σχεδόν πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Έχεις κάνει μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι επέλεξες αυτά τα χρώματα για χειμώνα. Και έκανες έναν πολύ δύσκολο συνδυασμό. Πολύ δύσκολο. Για σένα πολύ δύσκολο. Για έναν που είναι πιο εξοικειωμένος, είναι ένας απλός συνδυασμός, γιατί αυτά το μοβ με το φούξια και ένα εμπριμέ, για κάποιον που είναι πιο εξοικειωμένος, είναι εύκολο. Για σένα είναι ένα καταπληκτικό βήμα αυτό που έκανες και για μια γυναίκα η οποία είναι στο σπίτι και δεν ασχολείται με το να μελετήσει πάρα πολύ τους τολμηρούς συνδυασμούς χρωμάτων, είναι μια πρόταση και εσύ σήμερα κάνεις μια πρόταση. 3 για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Εύα μου, το σύνολό σου είναι... 12,7. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια σας.
Το επόμενο κορίτσι μας είναι η Έφη Αναστασοπούλου. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, εσύ? Καλά και εγώ, πολύ ωραία. Πού πηγαίνεις? Σήμερα είμαι στην Ιταλία. Ναι. Στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Είναι Φεβρουάριος. Και το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο βρίσκεται στο Σαν Ρέμο, στην πόλη. Στη Βόρεια Ιταλία. Τι άλλο. Και πηγαίνω μαζί με τον Τζίτζι Νταλέσιο. Που τον γνωρίζω. Ποιος είναι αυτός? Είναι τραγουδιστής Ιταλός. Α, συγγνώμη. Και διαγωνιζόταν πέρυσι. Και το τραγούδι που κέρδισε ήταν αυτό του Φαμπρίτσιο Μόρο. Πού διαγωνιζότανε? Στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Α, σε αυτό το φεστιβάλ. Στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Συγγνώμη, ρε, που κάνω τόσες ερωτήσεις. Για σένα είναι δεδομένα όλα αυτά. Για μένα είναι... Ναι. Ένας καινούριος κόσμος, ένας καινούριος ορίζοντας και... Ναι, είναι μουσικό φεστιβάλ. Πρέπει να τον ανοίξω κι εγώ αυτόν και ο κόσμος, ναι, που μας παρακολουθεί ενδεχομένως. Ναι, είναι μουσικό φεστιβάλ και βρίσκεται στην πόλη του Σαν Ρέμο, στην Βόρεια Ιταλία. Πολύ, ναι, ωραία, ναι. Και θα είμαστε μαζί με τον Τζίτζι Νταλέσιο, που τον έχω γνωρίσει και προσωπικά, είναι αληθινό κόνσεπτ. Ναι. Και είχα πάει και πέρυσι, αλλά πέρυσι φόραγα μπλε μαύρο και τώρα που θα φάω. Αχ, τι λέω, που θα πάω φέτος. Να φάστε, Ζέφη μου, μην άρεσε. Θέλω να φάω και να πάω. Ναι, και θα πάω φέτος τον Φεβρουάριο. Και θέλω να κάνω εντύπωση, γιατί συνοδεύω και τον Τζίτζι Νταλέσιο, τον Έρμαλ Μέτα. Τι άνθρωπος είναι ο Τζίτζι? Αχ, είναι πάρα πολύ γλυκός. Πραγματικά τον έχω γνωρίσει και είναι από την Νάπολη. Το Τζίτζι δεν ήταν γυναικείο όνομα. Νόμιζα ότι είναι η Τζίτζι Χαντί. Είναι και ο Τζίτζι. Στην Ιταλία είναι ο Τζίτζι και είναι ανδρικό. Α, ναι, είναι ξέρω ανδρικό. Ξέρω και έναν άνθρωπο από τις Φιλιππίνες που το λένε. Τζίτζι. Ναι, αλλά είναι γυναίκα. Α. Τζίτζι. Στην Ιταλία είναι ανδρικό το Τζίτζι. Ωραία. Και ο Τζίτζι Νταλέσιο είναι από την Νάπολη και έχω βγάλει και φωτογραφία μαζί του, έχουμε μιλήσει, έχουμε γνωριστεί, επειδή έχω δουλέψει έτσι και στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Αλήθεια. Δεν κάνω πλάκα. Ως τι. Σαν PR δημόσια σχέση, σε επειδή μίλαγα και αγγλικά και ιταλικά και διάφορα και... Πολύ ωραία. Για να δούμε βαθμολογία, κορίτσια. Mm-hmm. Μαράκι. Mm-hmm. Έφη μου. Ναι. Ωραίο φόρεμα, σου το είπα και πίσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μπότα με το καλσόν που έχεις βάλει. Ναι. Πάρα πολύ. Επειδή ήδη είναι το φόρεμα υπερβολικό, έκανε την υπερβολή και έβαλε τίποτα που μου αρέσει όμω. Μια τσακπινιά, ξέρει. Αυτό που δεν θα έβαζα είναι η ζώνη, τουλάχιστον θα την έβαζα έτσι. Δηλαδή, αν την έβαζα, την έβαζα πάνω από αυτό που έχει, το λεπτό, το γουνάκι. Να το πω. Θα την έβαζα πάνω και μετά το έβαζα μαζί με το γουνάκι. Ξέρει τι έκανα, επειδή έχουμε το μικρόφωνο και έπρεπε κάπου να το στηρίξω. Και το στήριξα. Και αν το έβαζε από πάνω, πάλι θα το στήσει, τέλος πάντων. Ναι, αλλά δεν θα φαινόταν το φόρεμα αυτό. Και δεν μου κολλάει πολύ το συγκεκριμένο σκουλαρίκι, μου κάνει λίγο για πιο άλλες περιστάσεις. Ήθελα να πάω στο Σαν Ρέμο, αλλά πολύ εντυπωσιακή γι' αυτό. Είσαι πολύ εντυπωσιακή ούτως ή άλλως και θα πας και θα του τρελάνει όλου. Θα τυφλωθούν καταρχήν από το φόρεμα σου. Πάμε στο μεσόωρο, έφημο. Τέλεια. 3,1. Ναι, πολύ καλά. Πάμε. Ευχαριστώ πολύ. Στέλιο. Λοιπόν... Ποζάρι, βγάζει και το πόδι. Καλά κάνει και ποζάρι. Να το σώσει λίγο. Να το σώσει. Ναι, να το σώσει λίγο. Έκλεισες το άνοιγμα στο φόρεμα. Τι έκανα? Το φόρεμα αυτό είχε μεγαλύτερο άνοιγμα και το έκλεισες. Όχι, μέχρι εκεί ήταν. Είναι δικό σου? Το έχω πάρει από κατάστημα στην Ελλάδα. Ωραία.
πρέπει να ανοίξεις κι άλλο το άνοιγμα οπωσδήποτε, να βγάλεις την πότα και να βάλεις ένα πέδιλο. Διότι το έχεις κάνει αχταρμά. Έχεις πάρει ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα, μια πάρα πολύ ωραία μπότα, μια πάρα πολύ ωραία ζώνη, μια συμπαθητική γουνίτσα, ωραία σκουλαρίκια, ωραία τσάντα. Δεν πάει τίποτα με τίποτα. Τα έχεις βάλει όλα λάθος. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι δεν ταιριάζουν αυτά, όχι, ε? Θα σας πω κάτι. Ήθελα να κάνω μια τρέλα. Ήθελα να κάνω λίγο κάτι έτσι. Αλλοπρόσαλλο. Ήθελα να πάω λίγο. Βγάλε λίγο τη βούνα. Να τη βγάλω. Ναι, ναι. Δεν τα άδειξε πριν αυτά. Τώρα αρχίζει και γίνεται δουλίτσα. Πάει να τα δείξει στο Τζίτζι. Μόνο στο Τζίτζι. Πολύ ωραίο. Συγγνώμη, έχει και χάρτινο ταμπελάκι η γούνα. Έχει και την τιμή πάνω. Πρέπει να την επιστρέψω. Συγγνώμη, έχεις αφήσει το χάρτινο καρτελάκι πάνω στη γούνα. Και ήρθες εδώ να σε βαθμολογήσουμε. Αλήθεια λες τώρα. Πρέπει να τη στείλω πίσω. Πραγματικά μερικές φορές που κάθομαι εδώ νιώθω ότι τρώω τις ώρες μου. Ένα Έφη. Ευχαριστώ πολύ. Μπέτι. Έφη. Ναι. Όταν περπατάς, το φόρμα επειδή είναι σχετικά στενό κάτω, παρόλο που έχει σχιστό, βλέπω πίσω διαγράφεται η μπότα. Και αυτό δεν είναι ωραίο. Μ' αρέσει η ιδέα να βάλεις μια φαρδιά μπότα ποιο σου ρωτεί με αυτό το φόρεμα και πιο κοντή, αλλά έπρεπε να είναι αρκετά μεγάλο το σχιστό, να ανοίγει, να βγαίνουν τα πόδια έξω, να ξεχωρίζουν δηλαδή τα πόδια, για να έχει λογική η μπότα να τη βάλεις με αυτό το φόρεμα. Η ζακέτα μετά, μου αρέσει το κόψιμό της που είναι σπορ. Θες να κοιτάς εμένα? Ναι. Ωραία. Μ' αρέσει το κόψιμό της που είναι σπορ και πήγες να το σπορτίσεις και να ρίξεις την παγέτα, αλλά αυτή η συγκεκριμένη γούνα δεν πάει ωραία με αυτό το φόρεμα. Εμένα το κόψιμό της μ' αρέσει, αλλά αυτό το τόσο σαν used γουνάκι, πώς να σου πω, το ρίχνει πάρα πολύ το φόρεμα. Και τελικά βγαίνει ένα σύνολο που δεν είναι ωραίο. Εντάξει, έκανες μια προσπάθεια που δεν σου πέτυχε. Δεν πέτυχε, ναι. Κρίμα, γιατί είναι πολύ ωραίο το φόρεμα αυτό. Εντάξει, μη στεναχωριέσαι, μας έχεις δείξει πολύ ωραία looks. Καλά κάνει και στεναχωριέται. Εντάξει. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Απαράδεκτο. Σαν παιδάκι που το μαλώσαν είναι η Εύη. Δύο για σήμερα. Δημήτρη. Εύη μου. Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις. Έχεις μάτι. Δηλαδή, μπορείς να διακρίνεις ρούχα, μπότες, καλσόν, πανοφόρια. Το έχεις το μάτι. Είναι ξεκάθαρο αυτό εκεί. Αλλά σήμερα δεν πέτυχε. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου το πανοφόρι σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Και όταν φεύγει αυτό εκεί, αυτό που βλέπω τώρα θυμίζει λίγο με την πότα της όπως είναι. Υπήρχαν ταινίες που κάνανε και κάνανε overdress. Το θυμάσαι το γιγαντιό Μουσακά? Ναι. Ε, ναι. Είναι επίθεση του γιγαντιού. Επίθεση του γιγαντιού Μουσακά. Ήτανε κάπως έτσι λοιπόν αντισύμματα. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι είναι στο όριο της ταινίας, κατάλαβες τι λέω. Το να πας σαν Ρέμο ήταν αρκετό αυτό που θα βάλεις από πάνω. Και όλα τα υπόλοιπα για να κάνεις κάτι παραπάνω δεν υπήρχε λόγος. Ή υπήρχε λόγος αν θα το ηρεμούσες λίγο. Δεν μ' άρεσε αυτό που βλέπω. Και το γιώνει πάρα πολύ αυτό που βρήκες και έφερες. Δύο. Έφη μου, αισθάνεσαι εντάξει? Ναι, αισθάνομαι. Να, εντάξει, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Κουδουνάρη, γιατί μου είπε αυτό για το καρτελάκι. Δεν θέλω να κλάψεις. Όχι, είμαστε καλά. Ναι, απλά εντάξει, και άλλα κορίτσια το έχουν κάνει και άλλοι άνθρωποι το κάνουν κάποιες φορές όταν δανείζονται κάτι και το επιστρέφουν. Τι να κάνουν δηλαδή? Υπάρχουν αυτά τα πιστόλια, δεν ξέρω που τα ξέρεις, που περνάνε αυτό το διάφανο, το πώς λέγεται. Μία φορά το έχω κάνει δηλαδή, δεν έχω δανειστεί την καρδαρόμπα όλου του κόσμου. Εντάξει, μία φορά δανείστηκα γιατί... Μην το συνεχίσουμε. Ωραία. Πάμε στο σύνολο.
8,1. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Το επόμενο κορίτσι μας είναι η Δανάη Ντανάκα. On the side, I've been sad with you for most of the night, ignoring everybody here. We wish they would disappear, so maybe we could get down. Στηνά. Καλησπέρα. Τι έγινε, σε παρανυφάκι περπατάς, έτσι. Ναι. Είναι λίγο θεματικό το κόνσεπτ μου. Ενίκιασα ένα παλάτι με το αγόρι μου. Σε ποια ζωή? Στη τωρινή ζωή. Α, νίκιασες σε ένα παλάτι. Ναι. Okay. Και θέλουμε να κάνουμε ένα πάρτι εκεί, να καλέσουμε τους φίλους μας. Σε ποιο μέρος είναι το παλάτι? Σε ποιο μέρος? Ναι. Είναι εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχει, είναι πραγματικό? Όχι, δεν είναι πραγματικό, θα ήθελα. Αλλά, ναι, το δημιούργησα αυτό το κόνσεπτ. Και κάνουμε ένα πάρτι καλωσορίσματος. Καλούμε τους φίλους μας. Εγώ είμαι η Οικοδέσποινα και έχω διαλέξει αυτό το φόρμα και αυτά τα σκουλαρίκια, κολλιέ. Ναι. Τέλος πάντων, αυτή τη δουλειά που έχω κάνει εδώ, ναι, για να τους καλωσορίσω. Βαθμολογία. Ιωάννα. Δανάη, ναι. Όταν σε είδα να περπατάς, νόμιζα ότι θα μας έλεγες ότι είσαι σε μία επίδειξη και περπατάς και κάνεις το μοντέλο. Γιατί? Γιατί δεν έχεις ούτε, δεν ξέρω, δεν είδα κάποιο styling, ενώ κάποιο πανοφόρι, κάποια τσάντα, ναι, κάτι. Ναι, είμαι στο σπίτι γι' αυτό. Okay. Μετά το κατάλαβα και πάλι όμως έχω να σου πω ότι δεν μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί τώρα, ας πούμε, και παλάτι να έχεις, δεν νομίζω ότι θα υποδεχόσουν έτσι τους καλεσμένους σου. Επίσης, αυτό το φόρμα νομίζω ότι σου είναι μακρύ, σου είναι κοντό. Όχι, κοντό δεν είναι. Είναι αυτό το μάκρος του 100%. Γι' αυτό είπα, νομίζω, δεν ξέρω ποιο είναι το μάκρος του. Εμένα το στο μάτι... συγκεκριμένα. Στο μάτι μου πέφτει ότι είναι κοντό. Μπορεί να κάνω και λάθος, δεν ξέρω. Mm-hmm. Δεν μου αρέσει ούτε αυτό το λαιμό που έχεις βάλει. Τα σκουλαρίκια μου αρέσουν, τα γάντια μου αρέσουν. Όταν μου είπες ότι δεν μπορώ έτσι να τους υποδεχτώ, τι εννοείς? Να ήμουν πιο γκράντε, λίγο... θέλεις, ή κάτι πιο ήπιο, δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτάω. Μου κάνει ρωτά. Λίγο από άλλη εποχή αυτό. Και είναι σύγχρονο το φόρεμα με επιρροές vintage. Δεν ξέρω, εμένα αν ήμουν καλεσμένη θα με έφερες λίγο σε δύσκολη θέση. Θα έπρεπε να έχεις ντυθεί και εσύ περίπου το ίδιο για να έρθει, βασικά. Θα έπρεπε, είπες. Ναι, γιατί θα ήταν dress code το πάρτι. Ενώ θα ντυνώσουν κι εσύ ανάλογα. Α, έχει dress code. Ναι, έχει dress code. Α, ποιο είναι το dress code? Το πιο αριστοκρατικό, πιο βασιλικό. Α. Ανάλογα με το περιβάλλον. Ναι, τέλος πάντων, θα το εξυγχρόνιζα λίγο εγώ, δεν ξέρω. Εντάξει, είναι το στυλ μου. Σου πάει πολύ απόλυτα κιόλας. Δηλαδή αυτό το φόραγα και έτσι στα αλήθεια. Ίσως όχι με τα γάντια. Τα γάντια τα βάλα για το κόνσεπτ. Αλλά αυτό το φόραγα το φόραγα. Αυτό το φόραγα άνετα. Ωραία. Okay, ολοκλήρωσες, Ιωάννα. Ναι, ναι, ναι. Πάμε στο μεσόωρο. Ναι. 2,6. Ωραία. Πάμε στους βασιλιάδες εδώ. Λοιπόν, παραπέμπει σε μια εποχή Grace Kelly. Όμως η απόδειξη ότι τα ωραία και καλοφτιαγμένα ρούχα μπορούν να φορεθούν ανά πάσα στιγμή είναι αυτή που βλέπουμε μπροστά μας. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ αυτό που πάρα βλέπω. Πολύ. Πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται να κάνεις βασιλικό πάρτι για να το βάλεις. Το ξέρω, εννοείται. Θα το κρατήσω το φόρμα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, τα μαλλιά σου είναι φανταστικά. Ευχαριστώ. Παρόλο που παραπέμπει λοιπόν το φόρεμα αυτό σε μια άλλη εποχή, όταν κάτι είναι chic και
καλοφτιαγμένο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το μήκος του φορέματος και μου αρέσει πάρα πολύ και το παπούτσι. Αυτό που με ενοχλεί λίγο είναι η ζώνη που σου πέφτει. Πέφτει λόγω του μικροφόνου. Ναι, εκεί πίσω. Πρέπει να είναι, εκεί που είναι και η ραφή. Είναι λίγο... το βάρος από πίσω και πέφτει, αλλιώς δεν θα okay. Μ' αρέσει ναι. πάρα πολύ αυτό που βλέπω, αλλά θα ήθελα να είναι λίγο πιο ολοκληρωμένο, Δανάη. Δηλαδή, δεν έχει σημασία που κάνεις πάρτι. Εδώ παρουσιάζουμε και μία πρόταση. Ναι. Οπότε θα ήθελα μια ετόλ και ένα τσαντάκι. Όμως. Θα τα έφερνα, αλλά επειδή είμαι μέσα στο σπίτι, δεν σκέφτηκα ότι χρειαζόταν. Ναι, μην βρίσκετε και στις δικαιολογίες. Όταν παρουσιάζετε μια εικόνα, να την φέρνετε ολοκληρωμένη. Είτε είστε μέσα στο σπίτι. Θα... Ωραία, έτσι είμαι και τη βγάζω και υποδέχομαι τον καλεσμένο. Γιατί είναι και πιο ωραίο σαν εικόνα να το βλέπουμε. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπω, θα σου βάλω μεγάλο βαθμό. Και να σας πω, είχα σκεφτεί να βάλω για τη Άρα, αλλά λέω μην το κάνω υπερβολή. Όχι, τη Άρα καλύτερα που δεν έβαλες. Δεν είναι. Ενώ τώρα δεν την έκανε την υπερβολή. Τη Άρα καλύτερα που δεν έβαλες. 4 για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρη. Αυτό που φοράς είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα. Δεν είναι της εποχής, είναι λίγο ανοιξιάτικο για το. Δεν είναι πάντως. Αυτό το φόρεμα λοιπόν που φόρεσες, δεν μπορούσες να βάλεις ένα κόνσεπτ ωραίο, να το φτιάξεις. Να το αναδείξεις, ναι. να κάνεις ένα ωραίο styling ως εικόνα και πάτε και λέτε θα κάνω να πάρτε σε ένα παλάτι και περιμένω κάτι πριγκίπισσες και κάτι πρίγκιπες. Μπορεί πάτε καλά. Τους φίλους μου περιμένω. Οι φίλοι σου είναι τρελοί επίσης. Εγώ όχι, θα σας σώσω όλους. Εντάξει, γιατί λοιπόν, καμιά φορά είναι ωραία να κάνουμε αυτό τέτοια ένα πάρτι. Πάρα πολύ ωραίο φόρεμα. Αυτό φοράς ένα πάρα πολύ ωραίο ταμπιζού, δηλαδή που έχεις βάλει είναι πάρα πολύ ωραία. Και θα μπορούσες με αυτό που φοράς, που έχετε κολλήσει τη λέξη vintage, λες και είναι τσίχλα εδώ πέρα, να κάνετε styling. Να δούμε κάτι. Εντάξει, θεωρώ ότι έκανα styling που δεν ήταν αρκετό. Έκανε styling τη Grace Kelly, δεν είναι και δύσκολο. Εντάξει, βλέπω μια πριγκίπισσα, τι αυτό, θα βάλω αυτά εδώ και. Έλα ρε παιδιά τώρα, έλα ρε παιδιά δεν τώρα. Αλήθεια, το concept, θα φύγω. Μάλλον, έκανα λάθος με το concept. Είστε τρελές. Άμα ήμουν αλλού τοποθετημένη έτσι. Αν ήσουν αλλού και είχες πάει σε μια πασαρέλα και είχες κάνει λίγο πιο ροκ αυτό το πράγμα που βλέπω. Και το έκανε πρόταση για να μπει σε ένα tutorial, για να το δει κάποιο και να πει: α, θα πάρω και θα μεταποιήσω αυτό το ωραίο φόρεμα, θα κάνω και αυτό εκεί και θα μπορώ να βγω. Ναι. Έλα ρε Δανάη, δηλαδή, ειλικρινά, τα νεύρα μου, 2. Στέλιο. Το νιώθω τόσο πολύ το Δημήτρη, γιατί είδα και εγώ ένα όνειρο, Κωνσταντίνα. Όχι. Τη Δανάη. Είδα ένα όνειρο ότι είναι και σε ένα κάστρο. Και τη έκανε να σα κλείδωσα όλο στο υπόγειο. Σας κλείδωσα λοιπόν στο όνειρό μου όλο στο υπόγειο. Εκεί πέταξα εγώ και το κλειδί. Την κακιά, την πιτριά. Πέταξα και το κλειδί στο πηγάδι. Αυτή, έτσι. Και ανέβηκα πάνω και έπινα μέρημνο στο κοκτέιλ. Αυτό το όνειρο είδα εγώ. Και έρχομαι λοιπόν, εγώ. Ναι. Να νιώθω άσχημα τώρα για τον κόσμο που επέλεξα. Να τη βγάλω! Είμαι κι εγώ στο όνειρο, σε άλλο νησί, καλό διακοπές. Εσύ είσαι η μαγείρισά μας. Εσύ, πού θα έλεγα. Μυστική θα μείνετε, βρε, μυστική θα μείνετε. Μήπως να είμαι και υπηρέτρια. Εσύ μας έφτιαχνες τα κοκτέιλ. Υπηρετικό, φτιάχνω ωραία κοκτέιλ. Τέλεια, γι' αυτό, είδες το κατάλαβα. Φτιάχνω ωραία. Άκουσε με Δανάη, λοιπόν, αυτό το look είναι καταπληκτικό. Είναι πάρα πολύ σύγχρονο, με vintage αναφορές. Ναι, εάν έλεγες ότι είσαι κουμπάρα σε ένα γάμο, θα ήσουν η ωραιότερη κουμπάρα που έχουμε δει. Κουμπάρα. Κουμπάρα, ναι. Πάρα πολύ ωραίο φόρεμα, καταπληκτικό φόρεμα, εντάξει. Έχεις κάνει υπέροχα μαλλιά. Το κόσμο που έχει στο λαιμό είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει λάθος κλίση για αυτή τη λαιμόκοψη. Εδώ θα ήθελα. Ακριβώς. Ναι, δεν είχε άλλο ένα κρυκάκι, γιατί και εγώ εκεί το ήθελα. Δεν βρήκες ένα κρυκάκι. Μια μπετονιά, κάτι. Δεν μπορώ να το αλλάξω. Γιατί το δανείστηκες κι εσύ. Δανείστηκε. Έλεος. Όχι, δεν το δανείστηκα. Είναι όντως κάποια φίλη μου, αλλά δεν. Μπράβο στη φίλη σου. Ωραία, γούστο έχει. Δεν θα μπορούσα. Μην μου ξαναπείτε δικαιολογίες. Το δανείστηκα. Θα το επιστρέψω. Θα το κάνω, διότι αυτό είναι δικό σας πρόβλημα και δεν ενδιαφέρει κανέναν άλλο. Έχετε την ελευθερία να φοράτε ό,τι θέλετε. Να τα βρίσκετε όπου θέλετε, αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που καθορίζει τα πράγματα. Εντάξει. Okay. Δεν μας ενδιαφέρει ποιανού είναι και πού το βρήκατε. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για εσάς, γιατί δεν πρέπει να αγοράζετε κάθε μέρα καινούργια ρούχα. Πρέπει να τα φέρνετε στα μέτρα σας και σε αυτό που μας παρουσιάζετε. Εντάξει. Το να μου λες είναι μιας φίλης σου, όπως και άλλη πήρε και ήρθε με τα καρτελάκια για να το γυρίσει πίσω, πραγματικά δεν ενδιαφέρει απολύτως κανένα. Mm-hmm. Πέρα από το κόνσεπτ, που μια χαρά είναι το κόνσεπτ για να γελάσουμε, η εικόνα όμως δεν είναι ολοκληρωμένη.
Δηλαδή, εδώ θα έδειχνε τη μαεστρία σου στο να συνδυάσει ένα τέτοιο ρούχο, γιατί έχει δυσκολία στο να συνδυαστεί, έχοντα πανοφόρη και τσάντα. Ναι, με συγχωρείτε που δεν τα έφερα, νόμιζα ότι θα το απογείωνε. Θα είμαστε, το απογείωνε. Δεν είμαστε εδώ για να απολογίστε. Δεν είμαστε για να απολογίστε. Αυτά που σας λέμε δεν τα λέμε για να απολογίστε. Θα τα λέμε για να καταλάβετε τι πρέπει να κάνετε. Ναι, και το, δεν το είχα καταλάβει. Το δυστυχές είναι ότι κάθε μέρα επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα, είτε στη μία κοπέλα, είτε σε μια άλλη κοπέλα, είτε με αυτά τα λόγια, είτε με κάτι άλλα λόγια. Αλλά δεν μας ακούτε, γιατί συνεχώς μιλάτε μεταξύ σας και αυτό που σας ενδιαφέρει περισσότερο είναι ο βαθμός. Δεν είναι σχολείο, δεν είναι διαγώνισμα. Συγγνώμη, εγώ νομίζω μην ότι μου λες, βρε κορίτσι μου, συγγνώμη. Δεν στα λόγια να μου πεις συγγνώμη, σου λέω για να τα καταλάβεις. Καταλαβαίνω. Πολύ λυπάμαι που θα σου βάλω αυτό το βαθμό, γιατί η εμφάνιση μου αρέσει, αλλά δεν είναι ολοκληρωμένη. Δύο. Ευχαριστώ. Δανάη μου. 10,6 είναι το σύνολό σου. Ευχαριστώ πολύ. Βάλτε δυνατά σου για το βράδυ. Ναι. Το επόμενο κορίτσι είναι η Τάμτα Μαστοράκη. Δίσκο. Δίσκο. Πώς το κατάλαβες, κατάλαβες. Σήμερα είμαι, θα παίξω δίσκο, κανένα παιχνίδι. Δίσκο, ναι. Μετά, μπράβο, χαίρομαι. Λίγο το τραγούδι, λίγο αυτό, η παγέτα, ναι. Το τσαντάκι, το έχεις ξαναβάλει. Εγώ, ναι. Αλλά είπα να ξαναβάλω. Καλά θυμάμαι. Επειδή ταιριάζει νομίζω στο κόνσεπτ. Καλά έκανες, το είχες με λουρί τότε, μπλε. Ναι. Mm-hmm. Τι μνήμη έχω. Μπράβο. Πρέπει να το ελέγξουμε. Και πάμε με τη Χριστίνα. Ναι. Σε disco bar clubbing. Μαζί με τη έχουμε και disco μπάλα εδώ. Ναι. Ξέρω ότι την έχει δει ο κόσμος. Και ωραία. Πάμε να παρτάρουμε. Είναι ένα μαγαζιστό κολονάκι που πάει και ο κύριος Κουδουνάρης. Μάλλον πάνω. Και πηγαίνω και προσέξτε, γιατί... Άμα σας δει έξω θα σκάνει, δεν σας δει. Σίγουρα θα κάνω, δεν σας ξέρει. Λοιπόν, κοριτσάκια, πάμε στη βαθμολογία. Δανάη. Μ' αρέσεις πολύ. Μ' αρέσει που έχεις κάνει μια αλλαγή στο στυλ σου και έχεις κάνει έτσι μια προσπάθεια και είναι ωραία προσπάθεια. Και τα κομμάτια μου αρέσουν πάρα πολύ και σαν συνδυασμός. Ευχαριστώ πολύ. Χριστίνα μου. Μ' αρέσεις. Εγώ θα άλλαζα την πότα ή το κολάν, ένα από τα δύο. Και τα μαλλιά, θα τα ήθελα λίγο να τα έχεις άφρο κι εσύ μαζί μου. Έτσι. Έχω φοβηθεί λίγο με το άφρο που είχα κάνει, θυμάσαι. Α, την Τάμτα. Στάμτας, ναι. Αυτό. Μια φορά. Μια φορά είχα κάνει, ναι. Πριν καιρό. Ναι, ναι, ναι. Πάμε με σώρο. 3,1. Μια χαρά. Για να ακούσουμε τους κριτές μας. Καλώς την. Καλώς την Ντόνα Σάμερ. Κριστέλιο, να τη αφήσω. Με την Μπέτη πλέον πρέπει να κόψουμε το λεκτικό κώδικα. Θα κοιταζόμαστε μόνο. Κοιταζόμαστε. Έτσι. Έχεις βάλει χρώμα. Έχεις βάλει χρώμα. Αυτό είναι μια πρόοδος. Έτσι, το μαγιά σου είναι καταπληκτικό. Τα μαλλιά σου είναι ωραία. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τα κάνεις λίγο πιο κόκκινα γενικά. Τα μαλλιά. Ναι.
Ναι, ξεθοριάζει λίγο. Mm. Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Θέλει, ήρθε η ώρα να το φρεσκάρεις λίγο το χρώμα, γιατί το χρώμα στα μαλλιά σου σε κάνει διαφορετική. Σου δίνει χαρακτήρα. Και από τότε που ξεκίνησε το παιχνίδι μέχρι τώρα έχει ξεθοριάσει λίγο το μαλλί. Έχω βάψει, αλλά ξανά ξεθόριασε. Α, γιατί στην αρχή ήταν πιο εντυπωσιακό. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να το κοκκινήσει λίγο. Πιο χάλκινο, πιο έντονο. Να είναι έντονο το μαλλί. Σου δίνει χαρακτήρα. Βέβαια θα σε δυσκολεύει σε κάποιου χρωματικού συνδυασμού, αλλά επειδή συνήθω φορά μαύρα, δεν έχει πάρα πολύ πρόβλημα. Ταιριάζει αυτό το χρώμα το χάλκινο, μου δίνει. Άκου, τάντα, φοβάσαι πάρα πολύ. Φοβάσαι πάρα πολύ να πειραματιστείς. Και ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση μέσα. Είσαι ένα κορίτσι που έχεις κάνει πασαρέλες. Ξέρεις σχεδιαστές. Ξέρεις στυλίστες. Έχεις φίλους από το χώρο. Δεν σου είπα να σε φροντίζει κάποιος, αλλά δεν πήρες ρε παιδί μου ένα τηλέφωνο να πεις: πείτε μου μια ιδέα. Πείτε μου μια πρόταση. Ναι, απλά θέλω να κάνω όλα μόνη μου. Μόνη σου θα τα κάνεις. Άκουσε με. Μόνη σου θα τα κάνεις. Δεν είπα εγώ να σου. Δεν είπα εγώ να σου φτιάχνει κάποιος look και να έρχεσαι. Ναι. Δεν λέω αυτό σε καμία περίπτωση. Να αλλά το να πάρουμε μια συμβουλή ή μια γνώμη ή να στείλεις σε ένα φίλο σου που είναι μια φωτογραφία να σου πει: πες μου μια γνώμη, ρε παιδί μου. Πώς το βλέπεις αυτό, ή πώς είδες εκείνο το επεισόδιο που πέρασε που πήρα άσους. Πες μου μια γνώμη. Πώς κάνεις με τις φίλες σου, ας πούμε. Γενικά είμαι άνθρωπος που δεν θέλω να ενοχλήσω και να παίρνω τηλέφωνα και αυτό να. Αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος φοβάται. Και αυτό δείχνεις με αυτή την εμφάνιση. Ό,τι φοβάσαι. Πήγες να βάλεις ένα χρώμα, έβαλες ένα χρώμα σχεδόν μαύρο. Πήγες να βάλεις ένα εμπριμέ που σχεδόν δεν φαίνεται, είναι πολύ μαύρο. Τι δεν φαίνεται. Είναι πολύ μουντά όλα. Είναι πολύ μουντά. Δεν ξέρω πια τι να κάνω. Μα σου είπα τι να κάνεις. Πάρε μια γνώμη. Μα έβαλα τσαντούλα που είναι χρωματιστή. Έβαλα αυτό. Αυτή που η τσαντούλα πάει πάρα πολύ ωραία με το δάπεδο ποτέ, που είναι στο παγέτα, πάνω μου. Αλήθεια. Γενικά ναι, στις γιορτές το φοράω, αλλά εδώ στην εκπομπή δεν έχω φορέσει. Ναι, όντως δεν έχεις βάλει ποτέ. Τέτοιο vintage δεν έχω φορέσει. Έχεις είναι δίκιο. Vintage. Ναι. Αλλά είναι όλο πάρα πολύ μουντό. Οκ. Okay. Είναι λίγο. Βρήκα και το παρατσούκλι σου. Τι? Η Tamtay Basic. Βρε κορίτσι μου, γιατί δεν μας βοηθάς. Αυτά τα ρούχα δεν θα στην basic, δεν θα στην basic γραμμή, αλλά τα έχεις συνδυάσει με έναν πάρα πολύ φοβισμένο τρόπο. Θα σου πω εγώ πώς τα έχεις συνδυάσει. Με πάρα πολύ φοβισμένο τρόπο. Τάμτα μου ένα για σήμερα. Πάλι. Τι να κάνω, αφού δεν μ' αρέσει. Δεν πειράζει, θα το αντέξω. Τι να σου κάνω. Θα το αντέξω. Αφού δεν μ' αρέσει. Πονάω, αλλά θα το αντέξω. Και εγώ πονάω που σου βάζω ένα, γιατί μου είσαι πάρα πολύ συμπαθής και χαίρομαι που είσαι εδώ. Αλλά. Λέμε συνέχεια τα ίδια πράγματα. Αλλά για μένα είναι κάτι διαφορετικό αυτό που φοράω τώρα, σήμερα. Για σένα. Για εδώ όμως δεν είναι. Αλλά προσπαθώ. Δεν προσπαθείς. Μπέτη, για σένα. Δεν είναι. Τι να πω. Εμένα με τρελαίνει πραγματικά που ντύνεστε δίσκο για να πάτε στη δίσκο, ντύνεστε R&B για να πάτε στα R&B. Δηλαδή, αν να πάω στο pet shop, πρέπει να ντυθώ σκύλο. Θα με τρελάνετε. Θα τρελαθώ. Όχι, το ίδιο ήταν, θυμάσαι, που πηγαίνεις στα εστιατόρια και την δρόζα Μεξικάνε. Τέλεια. Φέρνα, πρέπει να ντυθώ ελληνική ταινία. Αμαλία, και εγώ. Θα με τρελάνετε, πραγματικά. Γιατί είναι ακριβώς δίσκο, έτσι θα έβγαινα και έξω. Μ' αρέσει. Πες, πάω σε ένα κλαμπ. Πάμε στην δίσκο. Οι άλλοι χτες προχτές ντύθηκα R&B για να πάω στο R&B, που δεν ήταν και R&B. Απλά τα είχα στείλει ήδη τα κόνσεπτ και δεν μπορούσα εγώ να το αλλάξω. Εγώ ντύνομαι και πάω όπου θέλω. Κι εγώ. Δεν κι είναι πάρτι. Θα πήγαινα όπου ήθελα. Δεν είναι πάρτι θεματικό. Όπου θέλετε πάτε. Λοιπόν, βάλτε λίγο φαντασία στα κόνσεπτ, γιατί ξεκινάτε από μηδέν φαντασία και φτάνετε σε μηδέν φαντασία. Χωρίς φαντασία στο κόνσεπτ, πώς θα απογειώσετε ένα look. Και εσύ, βρε Τάμτα μου, είσαι ωραία κοπέλα. Έχεις πάρα πολύ ωραίο σώμα. Είσαι σαν μοντέλο. Δηλαδή, το σώμα σου είναι φανταστικό. Ό,τι και να βάλεις, θα σου κάτσει ωραία. Έχεις μία βάση πάρα πολύ ωραία. Έχεις αυτή την παστέλ επιδερμίδα με τα παστέλ μαλλιά και μπορείς να κάνεις παπάδες. Παπάδες μπορείς να κάνεις. Και μου έρχεσαι εκεί basic. Μάλια στην γλώσσα μου, πραγματικά, να τα λέμε κάθε μέρα. Εγώ αυτό μπορώ. Δεν μπορείς άλλο. Δεν μπορείς άλλο. Ως εδώ ήταν. Τι άλλο να σου πω. Να φύγω. Δεν τι να σου πω. Μα αυτό έτσι όπως πας. Για να αποχωρήσω. Δεν σου λέω να αποχωρήσεις. Έτσι όπως πας όμως, αφού δεν τολμάς και φοβάσαι. Κάθε μέρα βαρέθηκα. Βρε, Τάμτα μου. Αν βαρεθήκατε, κανένα πρόβλημα.
Και τώρα φεύγω. Μα δεν δε σε διώχνουμε εμείς. Δεν είναι έτσι κορονισμός. Δείξω αυτό που είμαι. Γι' αυτό ωραία. Έχω έρθει εδώ. Ωραία. Δείξε τώρα, αυτό που είσαι. Κάτι άλλο και είναι αλλά με τους βαθμούς. Άκου να σου πω. Με τους βαθμούς που παίρνεις θα φύγει. Αν γίνεται και αύριο να αποχωρήσω. Και να μείνει κάποια άλλη στη θέση. Ναι. Αλλά το λες στιγμένη. Ναι, γιατί σου θίξαμε την υπερηφάνεια σου. Βαριέμαι. Μα δεν προσπαθείς, βρε αγάπη μου. Δεν προσπαθείς. Τόλμησε, κάνε κάτι. Τόσους σχεδιαστές ξέρεις. Πήγαινε, πάρε κάτι, κάνε μια τρέλα, δείξε μας κάτι ρε ζητάμτα. Καμία εξέλιξη έχω δεν βλέπουμε. Έχω δείξει 2-3 σχεδιαστές ήδη. Ναι, αλλά θα πεις κανένα μαύρο φόρεμα πάλι. Τι? Μαύρο φόρεμα θα διάλεξεις. Τι να κάνω αυτό. Εντάξει, τι να σου πω, εντάξει. Να σου πω. Αυτό μου είχαν φτιάξει πάνω μου. Αυτό το jacket δεν πάει με αυτή την μπλούζα. Αυτή η μπότα, αφού ήθελες να το κάνεις λίγο disco, έπρεπε να είναι πιο extreme για να είναι disco. Πάρε μία μοβ στρασένια μπότα με καρφί ακόμη και ή αυτή μία φοράει χόβα. Θα ήταν ωραία. Τι φοράει, ναι. Ας θα ήταν glitter. Μη μου βάζεις αυτή την κλασική, τη μαύρη, που είναι ένα απλό πράγμα. Δηλαδή το extreme που έκανες. Μετά θα μου λέγατε ότι πιο πολύ disco πεθαίνεις. Πριν μου είπατε τότε, γιατί δίνεστε να πάτε disco. Δεν σου είπα να μην ντυθείς disco. Ακού να σου πω. Δεν σου είπα να μην ντυθείς disco. Αλλά δεν χρειάζεται να ντυθείς disco για να πας στην disco, ούτε να ντυθείς R&B για να πας σε club R&B. Ναι, αν έβαζε αυτή η μπότα, δεν θα ήταν ακόμα πιο υπερβολική. Άκουσε, disco. Εάν το τερμάτιζες και ήταν όντως μία disco εμφάνιση πάρα πολύ, θα ήταν διαφορετικά τα δεδομένα. Εσύ πήγες να βάλεις έναν disco στοιχείο, το οποίο είναι η παγέτα. Που αυτή η παγέτα δεν είναι αυτής της λογικής, της disco, της pop κουλτούρας. Είναι μια παγέτα άλλης λογικής, εντάξει. Για να πας στην disco, αν αυτά τα φορά για να πας κάπου πιο δηλαδή που δεν χρειάζονταν να σέει της, θα ήταν άλλη. Θα ήταν άλλη οντότητά τους. Αν αυτό το τζάκετ το φόραγες με ένα λευκό πουκάμισο και ένα παντελόνι από αυτά που σου αρέσουν και αθλητικά παπούτσια, θα ήταν για σένα πιο ανατρεπτικό γιατί αντί να βάλεις blazer, έβαλες bomber jacket. Μπορώ να σου πω. Σου λέω ένα πάρα πολύ τίποτα τώρα. Μπέτη μου, το βαθμό σου. Το τσαντάκι δεν ταιριάζει, δεν συνεχίζω. Και που το τα λέω... τσαντάκι δεν συμφωνώ. Λοιπόν, άκου να δεις. Είσαι μικρό κορίτσι και πας σε ένα κλαμπ. Είσαι μικρό κορίτσι και πας σε ένα κλαμπ. Δεν είναι αυτή η εμφάνιση. Πρέπει να ντυθώ και σκύλος, πρέπει να πάρω τροφή για το σκύλο μου. Τάμ τα δύο και ταιριάζει το τσαντάκι έλα, με το δάπεδο. Έλα να σέβαζες, δεν είχα πρόβλημα, πραγματικά. Εγώ έχω πρόβλημα, δεν έχεις εσύ. Το πρόβλημα είναι δικό μου. Που κάθομαι, σπουδάζω, δουλεύω, προσπαθώ και έρχομαι εδώ πέρα και βλέπω τα καραμπέση. Γιατί ρε φίλε. Από ήμουν για ένα, γιατί δεν μου έβαλες ένα. Γιατί έβαλες. Θέλω να βάλω κάτι για να σε βοηθήσω, για να μην σε κάνω demotivated, για να μπορέσεις να τη δεις και την άλλη δεν μέρα και το βράδυ. Yeah, demotivated. Right. Δεν είναι και... να σου πω κάτι. Δεν είναι η πρώτη φορά που σου το λένε. Είσαι ένα κορίτσι μικρό, έχεις κάνει πασαρέλες έχεις... και είσαι στο Μαϊσάλι Ροκ και πρέπει αυτό που λες να το δείξεις κιόλας. Τώρα έχεις κατεβάσει τοίχο, δεν ακούς τίποτα. Κρίμα. Όχι, ακούω, σας ακούω. Τι ακούς, κάθε μέρα στο λέμε είπες. Και τσαντίζεσαι έλα, και έρχεσαι και μας λες τα ίδια πράγματα. Εγώ αυτό μπορώ, εγώ αυτό έχω. Άρα δεν μας ακούς, ρε Τάμτα. Είναι σαν να λες, παιδιά, εγώ δεν μπορώ, μέχρι εδώ είμαι, αν δεν μπορώ να... Αυτό είναι, γι' αυτό ήρθες εδώ. Δεν θέλω τώρα να ανοίξω αυτή η συζήτηση, αλήθεια. Ωραία. Σας παρακαλώ. Μην την ανοίξω. Πάμε στο σύνολο, έχουμε άλλωστε και το βράδυ. 7,1. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Τάμτα μου. Το επόμενο κορίτσι είναι η Μαρία Λέκα.
Καλησπέρα, Μαρία μου. Καλησπέρα. Θα μου δώσεις ένα λεπτάκι, γιατί τάμπτα. Δεν θέλω να συζητήσω τίποτα. Σε ευχαριστώ. Δεν θέλω να στεναχωριέσαι, ρε κορίτσια. Το σέβομαι σίγουρα αν δεν θέλεις να πεις κάτι, αλλά δεν μπορώ να κάνω ότι δεν σε βλέπω που σπαράζεις. Καλύτερα να μην με βλέπετε. Δεν υπάρχω εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Μα δεν είναι έτσι. Είμαστε έτσι. Μια παρέα. Είσαι μέλος. Έχεις στεναχωρηθεί με κάτι συγκεκριμένα, με αυτά που είπε η Μπέτη, ο Στέλιος? Δεν θέλω να συζητήσω. Γιατί δεν είμαι καλά αυτή τη στιγμή. Σας παρακαλώ. Ωραία. Το σέβομαι. Ωραία. Οτιδήποτε χρειαστείς. Μαράκι, πού πηγαίνεις? Λοιπόν, εγώ πηγαίνω στα εγγένεια, που είναι και αλήθεια αυτό, βέβαια δεν πήγα, αλλά ήθελα πολύ να πάω. Στα εγγένεια ενός πολύ μεγάλου ξενοδοχείου που έφτιαξε ένας οικογενειακός μας φίλος, πεντάστερου ξενοδοχείου. Καταπληκτικό, εκεί στη Ζάκυνθο πάλι. Εκεί είναι το ξενοδοχείο. Σε αυτό πηγαίνω. Σίγουρα. Ότι είσαι πιο ωραία του νησιού, σίγουρα, πιο καλοντημένη. Υπήρχαν από ό,τι είδα σε φωτογραφίες πολύ καλοντημένες κυρίες, ναι. Ήταν πολύ μεγάλο το event. Για το νησί, ας πούμε. Επειδή είναι ξενοδοχείο, σκέφτομαι, καλοκαίρι θα είναι. Ήταν πριν ένα μήνα, αλλά εγώ το φέρνω λίγο στο τώρα. Ωραία. Πάμε στη βαθμολογία. Ιωάννα. Τι κάνω. Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Μου αρέσουν πολύ τα μαλλιά σου. Τι συνέβη? Όχι, είδα λίγο το μάτι. Νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό το μάτι, αλλά είσαι όμορφη. Ξέρεις τι δεν μου αρέσει, ενώ είσαι ωραία. Μου φαίνεται πολύ ένα πράγμα αυτό. Το κατάλαβα ότι έχεις βάλει φόρμα από μέσα και ένα κιμονό από πάνω, αλλά... Και καλσόν. Ναι, δεν μου αρέσει πολύ σαν εικόνα και... Θεωρώ ότι θα έπρεπε το φόρεμα να είναι λίγο πιο μακρύ και να προτιμήσεις ένα άλλο παπούτσι, γιατί είναι πολύ μαύρο και ασημένιο και όλο αυτό. Ναι, τουλάχιστον... Να, έβαζες ένα παπούτσι. Δεν ξέρω. Δεν μ' αρέσει πολύ. Σε καλύπτει? Ποτέ, αλλά... Με μπερδεύεις πάντως, Μαρία, να ξέρεις. Κάτι είναι και αυτό. Πάντα με μπερδεύεις. Όπως λέει και ο κύριος Κουδουνάρης. Εκεί που λέω μ' αρέσει, εκεί κάτι με χαλάει. Αμάντα, συμφωνώ. Συμφωνούμε με την Ιωάννα και απλά απαντάμε στην Ιωάννα το τι θα μπορούσε να βάλει. Για το πες. Συζητάμε. Για πείτε τι απαντάτε. Εγώ το παπούτσι θα το άλλαζα. Θα βάζα μποτάκι. Δεν μ' άρεσε, το δοκίμασα, αλλά ίσως, δεν μ' άρεσε, ναι, καθόλου. Και το από μέσα κάτι μου κάνει. Το φόρεμα δεν μου αρέσει, το από μέσα. Ναι, είναι και λίγο... Με μπερδεύεις λιγάκι, με μπερδεύει και εμένα λίγο το look, γιατί ενώ είναι ένα πολύ ωραίο κιμονό, από μέσα το φόρεμα... Δεν μου αρέσει καθόλου και δεν μου αρέσει και το παπούτσι. Θα άλλαζα και την τσάντα, θα βάζα άλλο χρώμα, ίσως να δώσω λίγο περισσότερο styling. Παρ' όλα αυτά έχεις δώσει καλό βαθμό. Ναι, ήμουν ανάμεσα στο 2 και το 3 και πάντα όταν είμαι ανάμεσα σε 2 βαθμούς, πάντα δίνω το μεγαλύτερο. Πάμε στο μεσόωρο. 3,2. Οι κριτές σε περιμένουν. Καλώς τη. Καλώς το. Γεια σας. Αυτό που φοράς από πάνω τι είναι? Κιμονό λέγεται. Όχι, μαντό λέγεται. Μαντό. Αλλά τι ρόλο παίζει? Διακοσμητικό. Θα ήθελα να βάλεις αυτό το τσαντάκι. Για δείτε το που έχει και ασημή τόνο. Ναι, θα μπορούσε. Η γούνα της Φωτεινής μπορεί να ήταν ωραία. Θα ήταν καταπληκτική η γούνα της Φωτεινής. Ωραία, έγινε δουλίτσα.
εσύ που είσαι γλωσσού, αν το βλέπεις σε κάποιον άλλον θα τον έκραζες. Αν το είχαν κάνει για εσένα, θα τον έδερνες. Τι εννοείτε ότι κράζω? Στέλιο. Λοιπόν, ας σχετίσουμε με μια πορεία που έχουμε όλοι. Τι είναι αυτό που κρατάς? Εμείς οι όλοι. Ναι, εμείς οι τρεις. Όχι η τσάντα, το άλλο. Ένα basic μαύρο σακάκι. Για ποιο λόγο? Για να έχω πανοφόρη. Γιατί αυτό που φοράς από πάνω τι είναι? Για βάλτε το, βρε, το πανοφόρη. Δεν για πρώτη φορά φαντάζομαι, έτσι. Να δούμε. Έλεγα... όχι, φορά το κανονικά. Όχι, κανονικά το πανοφόρη. Θα κρυφτεί όλο το ωραίο το... Βασικά δεν μπαίνει το όλο το ωραίο. Για πιάσετε τσάντα. Το είδες εσύ αυτό, τον καθρέφτη. Για γύρνα. Όχι, για γιατί γύρνα. Είχα ξεχάσει εντελώς ότι πρέπει να πάρω πανοφόρη. Και το πήρα... Για γύρνα. Ωραία, ξαναβγάλ το. Και πιάσε τα μανίκια, να περισσέψουν λίγο κάτω από το σακάκι. Αυτά. Το σκέφτηκα αυτό. Και σώσουμε λίγο την κατάσταση. Δεν σώνεται. Δεν σώνεται. Δεν είναι και πολύ εύκολο. Σίγουρα δεν είναι. Γιατί δεν το έχεις κάνει ποτέ πρόβα. Γι' αυτό δεν είναι εύκολο. Δεν γίνεται. Μάλλον. Και να γίνει. Δεν νομίζω να είναι και ωραίο έτσι. Όχι, να βοηθήσω, να δω. Όχι, όχι, δεν γίνεται. Δεν είναι ωραίο. Δεν βγαίνει. Ωραία. Άρα... Θα αφήσω εντελώς. Αυτό που φοράς από πάνω τι είναι? Κιμονό λέγεται. Όχι, μαντό λέγεται. Μαντό. Αλλά τι ρόλο παίζει? Διακοσμητικό. Μπιμπελά. Θεά. 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 Ναι. Να σου πω κάτι. Δεν είναι σαν να ρωτάς τις απαντήσεις σε ένα θέμα που υποτίθεται συγκεκριμένες. Και... Μα είναι ρητορικές ερωτήσεις. Το διάβασα, δεν ήμουν εκείνη την ώρα πολύ συγκεντρωμένη. Μαρία, είναι πανοφόρη αυτό που φοράς. Αυτό το διάφανο. Ναι. Δεν παίρνει άλλο από πάνω. Αυτό είναι, μέχρι εκεί φτάνει. Άντε να πάρεις και μια ετόλ γούνινη. Ετόλ, ναι. Είναι για να σα το καταλάβει, να κρατά μία ομπρέλα και άλλη μία από πάνω. Για να το πιάσει. Πιο γιατί μικρή. Εδώ δεν καταλαβαίνετε. Πιο μικρή. Και θα έχω δύο ομπρέλε. Τι το πήρα. Πέτα το γη στη γέφυρα. Δεν το ήθελα κιόλα, αφού το είδα, το είχα αφήσει εκεί στην άκρη. Και α πούμε ότι αυτό που φορά δεν είναι πανοφόρη και είναι φόρεμα. Αυτό είναι το λάθο πανοφόρη. Αλλά είναι πανοφόρη αυτό που φορά. Συμφωνώ απόλυτα. Για ξεκούμποσέ το να δούμε τι γίνεται. Είναι ένα μαύρο φόρεμα. Από μπροστά δεν ξεκουμπώνει. Έχει κορδέλα. Κορδόνι. Α, και το έδωσες πίσω. Να το βγάλω. Ναι. Κωνσταντίνα, μήπως θέλει να σε βοηθήσει. Βεβαίως. Ναι. Συγγνώμη, και μπρος και πίσω σκίσιμο ναι. Αυτό. Είναι see-through. Αυτό είναι το see-through. Είναι λάθος αυτό που λένε. Είναι see-through. Α, Κωνσταντίνε, σου πάει το πανοφόρι αυτό. Αχ, κρίμα. Είναι καταπληκτικό. Έχω και το βράδυ να πάω στον καλά. Μη χαίρεσαι, Κωνσταντίνα. Μη χαίρεσαι, νιώθω... εγώ θα το πάρω. Ποιος είχε Μπέρτα. Νιώθω κάπως... Ο Σούπερμαν. Ο Σούπερμαν, σαν αυτό νιώθω. Εσύ θα το πάρεις. Εμπτή. Νομίζεις. Σας αρέσει, θα μονομαχήσουμε. Πάρα πολύ. Ναι. Πολύ ωραία είναι. Και πολύ εμένα, ωραία. Από πού είναι, μην πεις. Είναι μια φίλη μου, δεν θα πω όνομα, είναι μια φίλη μου στη Λάρισα, ναι. Που έχει κατάστημα με πολύ ιδιαίτερα κομμάτια και έχει ένα από το καθένα. Mm. Και το είδαμε και το λαχταρίσαμε. Αυτή με τι το είχε σετάρει εκεί? Με μένα. Με αυτό το φόρεμα. Το είχε στην κρεμάζα, δεν το είχε σετάρει. Κοίταξε. Για μένα. Γιατί έκατσες έτσι? Γιατί φοβάμαι με αυτά που θα ακούσω. Πάρε και τη τσάντα από εκεί που έρχεται, την έχεις. Έρχεται. Λοιπόν, το μόνο πράγμα που μου αρέσει σε αυτήν την εικόνα είναι το μαύρο καλσόν με τα λευκά πέδιλα. Και το κεφάλι σου. Έκανα μια απόπειρα. Καλά έκανες την απόπειρα και τα μήκη είναι λάθος. Και τα νύχια είναι πολύ ωραία. Στον beauty τα πάμε μια χαρά. Πες και εσύ beauty editor. Πολύ ωραίο, όντως. Ευχαριστώ. Για βάλ' το λίγο έτσι ανοιχτό χωρίς τη ζώνη να δούμε μήπως και.
Αν έχει το άστρο, λίγο να είναι. Είναι σίγουρα καλύτερο, αλλά. Μαρία μου, δεν μ' αρέσει καθόλου. Ευχαριστώ. Μπέτι. Κρίμα, ρε Μαρία. Κρίμα, γιατί το πανοφόρι είναι συγκλονιστικό, ε. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μας συγχωρείτε τώρα, γιατί και εγώ το λατρεύω. Άκου να σου πω. Όταν φοράς ένα τέτοιου είδους ρούχο, που είναι εξαιρετικό και εντυπωσιακό, και έχει αυτή τη γραμμή, δεν πάει μέσα φόρεμα. Θέλει παντελόν. Και ή παντελόνι. Έτσι όπως περπατούσες, από τα πλάγια λοιπόν, επειδή το φόρεμα έχει σχιστό μπροστά και σχιστό πίσω και φαίνεται ένα κομμάτι λωρίδα, είναι σαν να φόραγες κοντό παντελόνι. Ήταν πολύ πιο ωραίο. Βέβαια το κοντό δεν θα μ' άρεσε τόσο, γιατί αυτό είναι πιο μακρύ και το ύψος δεν θα ήταν πολύ ωραίο. Αλλά μία παντελόνα ψηλόμεση θα ήταν φανταστικό. Θα μπορούσε να φοράει και ένα φόρεμα τύπου εγκλιζέ από μέσα κοντό. Όχι μόνο ναι. Παντελόνι, τα μήκη και το ύφος του μέσα με το ύφος του έξω ναι, είναι... Ναι, θα μπορούσε και τον εγκλιζέ. Αλλά εμένα αυτά, επειδή είναι τύπου μαντό, όταν ανοίγουν, μου αρέσουν πιο πολύ οι παντελόνες. Ναι. Θεωρώ ότι αναδεικνύεται πιο ωραία και αυτό το ρούχο. Όχι ότι δεν ταιριάζει να είναι εγκλιζέ. Τι να σε κάνω, τι να σε κάνω. Ένα πανοφόρ, ένα πανοφόρ. Τουλάχιστον πειραματίζεσαι, Μαρία, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Χθες ήσουν και νικήτρια. Ναι, εντάξει. Η Παρασκευή είναι μια δύσκολη μέρα. Δημήτρη μου. Άκου βρε μαράκι, ντύνεσαι για σένα. Και πειραματίζεσαι. Και σκέφτεσαι μια ωραία ιδέα και λες ότι αν με καλούσαν εμένα στα εγγένεια γιατί εκείνο το ξενοδοχείο, θα έβαζα αυτό, 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 αυτό και αυτό. Και αυτά που σκέφτεσαι να βάλεις, πρέπει να τα βάλεις. Να δεις σου πάνε, τα μήκη. Αν μ' αρέσουνε, αν με κολακεύουνε, αν δεν με κολακεύουνε. Είναι τρελό αυτό που έκανες με το πανοφόρι, στο πανοφόρι και με, ότι δεν έχεις σκέψη, κατάλαβες. Δηλαδή είναι μια αγωνία να βγω να με δούνε. Για σένα την είσαι. Αλλά αυτό που κάνατε με εξοργίζει. Ένα λάθος κόνσεπτ, κάνω αυτό, κάνω εκείνο, πήρα ένα πανοφόρι και θα μου πούνε για το πανοφόρι. Τι θα σου πούμε μόλι. Όχι σε σένα, σε όλες. Απλά έτυχε εσύ εδώ μπροστά. Δύο κοριτσάκι μου. Ευχαριστώ. Μαράκι, το σύνολό σου είναι... 7,2. Έχεις ακόμα μια ευκαιρία σήμερα. Yes. Επόμενο κορίτσι, η Χριστίνα Παπαδέλη. Καλέ, μας ξεσήκωσες. Καλέ, σας ξεσήκωσα, εγώ δεν μπορώ να περπατήσω. Τι έπαθες. Θυμάσαι χτες που καλέ, σου είπα. Καλέ, σαν πριν λίγο σου φαινόταν. Ας να πάρω. Μας έχεις πιάσει στο μυαλό σου, στις σκέψεις σου και στο κρεβάτι σου, ναι. Χριστίνα. Και που λες, πριν είχα χτυπήσει, δεν ένιωθα τίποτα και ήταν ζεστό, τώρα πονάει όλο μου το πόδι. Έτσι γίνεται πάντα. Το ξέρω. Όταν κρυώνει το θέμα, ναι, γίνεται πριν. Το ναι. Σώσε. Πού πηγαίνεις δίσκο, είπαμε. Τι έπαθες. Γελάω. Με μένα. Εντάξει, άμα κλαις θα ανησυχήσω. Ακόμα εγώ σας κάνω και γελάτε. Λοιπόν, δίσκο. Πες μια πληροφορία. Ναι, πάω όμως με την τάμπτα. Δίσκο. Εσύ θα έρθει. Λοιπόν, είναι τραπέζι. Έχουν κράξει το όνομά μου. Πας και εσύ για να μπείτε, γιατί δεν μπήκε η τάμπτα. Να δω τι θα γίνει. Εγώ θα μπω σίγουρα και η τάμπτα θα μπει σίγουρα. Α, θέλει και η Τάμπτα να δει τι θα γίνει, γιατί
Η διασκέδασή της εξαρτάται και από σένα. Άμα μπει εσύ. Δεν μπορούμε να μπούμε, όπως κατάλαβες. Θα μπούμε, ρε Τάμπτα, μην στεναχωριέσαι. Ωραία, πάμε κορίτσια μου, βαθμολογία. Μία, έλα, μίλα, έφυγε. Α, να μιλήσω. Σήμερα μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει αυτή η ολόσωμη φόρμα, έτσι με τη ζώνη. Αυτό είναι ζώνη εγώ με πέρλα. Εγώ την έχω βάλει, ναι. Α, εσύ την έχεις βάλει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Κοίτα, λίγο το γουνάκι αυτό μου κλωτσάει στο μάτι. Μου αρέσει πολύ και το σκουλαρίκι, μου αρέσει όλο το στυλ. Και λίγο το τσαντάκι. Θα ήθελα να βάλεις αυτό το τσαντάκι. Να το δω. Δικό μου. Φέρ' το μας ξέρω, λίγο, εμένα μου αρέσει. Ναι, ναι, ναι. Θα μ' άρεσε αυτό. Θα το κρατήσουμε κι αυτό. Πολύ ακόμα. Θα μ' άρεσε αυτό, δεν ξέρω γιατί. Για δείτε το που έχει και ασημή τόνο. Ναι, θα μπορούσε. Να τι το χαρίζεις. Όχι, δεν μπορώ να το χαρίσω. Όχι, δεν τις παίρνω πράγματα. Θα το δώσουμε τώρα μετά. Είναι κρίμα. Ευχαριστούμε. Εντάξει, να πάω πίσω. Ναι, ναι. Κρίμα. Στο χαρίζω για τώρα. Ωραία. Τάμπτα. Πάρ' το όσο πρέπει να αρέσει το άλλο. Εμένα μου αρέσει, Χριστίνα μου. Δεν σ' ακούω καλέ. Μου αρέσει, λέω, το που φοράει. Και τα μαλλιά σου και τα σκουλαρίκια σου. Ευχαριστώ. Μόνο τη γούνα δεν μ' αρέσει, κατά τα άλλα μ' αρέσει. Ευχαριστώ. Μη στεναχωριέσαι όμως. Δεν θα περάσετε καλά. Μια χαρά θα περάσουμε. Έχω βγει στα μπουζούκια με Ντάμ, τα ξέρω. Και η Φωτεινή ξέρει και η Μαρία ξέρει, μια χαρά περνάμε. Πάμε να δούμε μέσα όρο. Χριστίνα μου, ναι. Γιατί κάθε φορά που προχωράμε έχεις ναι. Πάνω μου. Είναι που μυρίζεις ωραία. Μετά από τόσες ώρες. Να το ξέρετε εσείς, με ενδιαφέρει. 3,2 μέσος όρος. Πάμε στους κριτές. Μπέτη. Λοιπόν. Όχι, μην την αφήσει, γιατί θα πρέπει να την επιστρέψει και μπορεί τίποτα να γρατσουνιστεί. Όχι, όχι. Δεν την επιστρέφω, κύριε Κουνάρη. Μόνο τη γούνα. Μόνο τη γούνα. Άσε και τη γούνα, να μην την κρατάς. Τέλειο. Δεν ταιριάζει. Κιόλας. Λοιπόν, μια ωραία φόρμα. Δεν μου αρέσει η ζώνη, έχει πέρλες. Ναι, ναι. Δεν μου αρέσει η ζώνη αυτή. Τα σκουλαρίκια... Συμπαθητικά. Τι είναι? Τι είναι? Ασημένια. Στράς έχουν, τι έχουν? Ιριδίζουν. Α, ωραία. Λίγο το βρίσκω το styling για αυτή τη φόρμα. Ναι. Οι γόβες είναι τίποτα για αυτή τη φόρμα. Κάτσε από εδώ καλύτερα. Πονάω λιγότερο. Το τσαντάκι δεν ταιριάζει. Θα σας πω τι έγινε με την τσάντα. Την ξέχασα σπίτι μου και ήταν τόσο ωραία τσάντα. Πώς ήταν, έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Ήταν πολύχρωμη με παγιέτες. Με παγιέτες. Τύπου σαν τη Στάμπτα. Δεν είμαι παγιέτη Στάμπτα. Όχι, δεν είναι, αλλά τύπου λέω, γιατί είναι λίγο... Όχι, ήταν μεγάλος, ήταν τόσο σφάκελος και χοντρούλης. Παγιετένιος, χρωματιστός. Αλήθεια. Έτσι όπως την περιγράφεις, ναι. Α, επειδή ήταν πολύχρωμη, θα με φώτισε. Κοίτα να δεις. Μ' αρέσει αυτή η φόρμα, αλλά δεν μ' αρέσει πώς την έχεις συνδυάσει. Δηλαδή, δεν μ' αρέσουν οι γόβες. Δεν ξέρω αν μ' αρέσει και το καλσόν που έβαλες από μέσα. Το έβαλες για να κάνει ωραία αντίθεση με τη γόβα. Ναι. Και δεν το ήθελα γυμνό το πόδι μου. Δοκίμασα και ένα πιο σκούρο καλσόν. Ίσως με πέδιλο να ήταν καλύτερο. Ή μια πιο χρωματιστή γόβα. Δεν ξέρω, είναι τόσο αδιάφορη αυτή η γόβα με αυτή τη φόρμα. Είναι τόσο ωραία αυτή η φόρμα. Και δεν μου αρέσουν και τα αξεσουάρ που έβαλες. Δεν μου αρέσει, Χριστίνα μου, σήμερα. Δεν πειράζει. Μόνο η φόρμα μου αρέσει, δεν τίποτε πειράζει, άλλο. Δεν πειράζει. Λυπάμαι. Ένα. Ένα. Μα δεν μου αρέσει το πανοφόρι, δεν μου αρέσουν τα αξεσουάρ, δεν μου αρέσει μόνο η φόρμα. Δεν μου λες αυτή η γούνα, την έχεις πάρει σε ποντική, σε ελεφαντή, σε τι άλλο ζώο την έχεις πάρει. Σε όλα τα χρώματα. Λοιπόν. Χριστίνα, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η φόρμα. Μ' αρέσει που την έχεις βάλει με αυτό το κορμάκι από μέσα το διάφανο. Μπλούζα. Με αυτή την μπλούζα. Ναι. Το μαλλί, τα σκουλαρίκια είναι πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσουν και τα νύχια. Δεν μ' αρέσει η ζώνη, δεν μ' αρέσει η τσάντα και η γόβα αυτή είναι. Άθλια. Άθλια. Το διάβασα από το μυαλό. Είναι άθλια αυτή η γόβα. Και είναι τόσο. Κάνει τη φόρμα να φαίνεται κοντή που. Το μήκος της είναι ok, θα έπρεπε να υποστηριχτεί διαφορετικά αυτό το μήκος, όχι έτσι. Το καλσόν
είναι λίγο περίεργο έτσι όπως φαίνεται. Ναι. Η γούνα είναι καταστροφή. Γενικώς έχεις βάλει μία φόρμα. Αν έβαζα μία ροζ γούνα θα ήταν καλύτερο. Εξαρτάται τι ροζ. Τι ροζ. Ροζ ανοιχτό. Όχι. Είναι πολύ μαύρο αυτό να βάλεις μία ανοιχτή ροζ γούνα. Και εξαρτάται τη γούνα, γιατί αυτή δεν είναι γούνα. Αυτό είναι γουνίτσα. Καταλαβες. Mm-hmm. Εσένα δεν σου πάνε τα ρουχαλάκια. Αυτό είναι ρουχαλάκι. Γι' αυτό δεν είναι ωραίο πάνω σου. Δεν το βλέπεις ακόμα, θα το δεις κάποια στιγμή. Λοιπόν, η γούνα της Φωτεινής μπορεί να ήταν ωραία. Θα ήταν καταπληκτική η γούνα της Φωτεινής. Θες να τη βάλεις. Δεν μπορώ να κουνηθώ από εδώ που είμαι. Θα στη φέρει Φωτεινή. Φωτεινή, δώστη λίγο να τη βάλει. Να δεις τι ωραία θα ήταν. Και άμα μπορείς να αλλάξεις και παπούτσια και βάλεις τις μπότες της Έφης. Θυμάσαι τα κόκκινα μπουτάκια που είχε με το διάφανο. Αν τα βάζε χωρίς το καλσόν. Μπορείς να βάλεις παπούτσια. Ωραία. Βάλε ή της Έφης τις μπότες ή της Εύας τις γόβες. Ωραία, έγινε δουλίτς. Να βγάλουμε λίγο τη ζώνη. Βγάλει και τη ζώνη, Στέλιο. Βγάλει και τη ζώνη, είναι πάνω τα μικρόφωνα. Α, ναι, το μικρόφωνο. Άρχιστα. Γύρνα τη ανάποδα. Γεια. Ωραία αυτή η γούνα. Εδώ. Στέλιο, σε καλό. Ωραία γούνα μου, αρέσει. Ευχαριστώ, ρε Κωνσταντίνη. Τώρα κάναμε δουλίτσα. Βολεύτηκες. Ναι, για γύρνα. Τώρα κάναμε δουλίτσα. Καλά, είσαι σούπερ. Ωραία. Γεια χαρά. Για να δούμε και με αυτές εδώ. Πολύ ωραία είσαι. Με γεια. Με τη φούξια μου άρεσε καλύτερα. Ωραία. Έτσι είναι ωραία. Είναι και έτσι, αλλά έχει ένα χρώμα με τη φούξια. Είναι πιο ψηλή γιατί μακραίνει το πόδι. Καλά, τι ωραίο το παπούτσι είναι αυτό. Μακραίνει πάρα πολύ το πόδι. Εντάξει, είναι σαν να είναι ένα. Σήκω, παιδάκι μου. Είναι σαν να είναι ένα, σαν να μην φοράς μπότες. Είναι σαν να είναι ολόσωμο αυτό. Είναι τόσο ίδια η φόρμα. Ναι, είναι τόσο ίδια. Γιατί εγώ έτσι όπως το βλέπω δεν είναι καθόλου. Είναι ολόσωμο, αλλά από μακριά. Βγάλε τώρα και τη γούνα. Και είναι σαν να έχεις κοίτα δύο μέτρα τι σιλουέτα πόδι. Είναι αυτή. Άστα. Και χωρίς αυτή τη ζώνη στη εμένα μέση. Εμένα μου άρεσε και με τη φούξια όμως τη γόβα, και να εμένα. Σου πω. Οπότε τώρα που κατάλαβα πόσο λάθος ήταν το πριν, είμαι σίγουρος και για τον βαθμό που θα σου βάλω. Ένα. Ευχαριστώ. Έτσι πάντως να πας κάπου, είσαι πολύ ωραία. Θα πάω. Ναι. Δημήτρη. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η φόρμα. Μ' άρεσε και το όλο δηλαδή τα μαλλιά κτλ. Ήταν πολύ ωραία. Γι' αυτό εγώ θα σου βάλω δύο. Γι' αυτό το look που έκανε ο Στέλιος είναι για πέντε, αλλά δεν είναι δικό σου. Λοιπόν, Χριστίνα μου, το σύνολό σου είναι... 7,2. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Το τελευταίο μας κορίτσι είναι η Ιωάννα Σιαμπάνη. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. And all the night magic seems to whisper in a hush, and all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love. Yeah, sure, Joanna. Yeah. Ποιο είναι το κόνσεπτ σου? Λοιπόν, εγώ πάω για ένα dinner με τον σύντροφό μου, έτσι, σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο. Σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο. Έτσι λίγο να ζωπηρωθεί η σχέση, γιατί τώρα τελευταία... Τέλεια τσάντα. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία. Καλή, πόσο βαριά είναι. Είναι λίγο βαριά. Έχω και πράγματα μαζί. Μήπως τσακωθείτε και του τη ρίξεις που ναι, χρειάζεται καμιά φορά, δεν ξέρεις. Τα κάνεις αυτά? Όχι, πλάκα κάνω. Λοιπόν, κορίτσια, βαθμολογία.
Βικτόρια. Χίλια συγγνώμη. Δεν πειράζει, καλέ. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό το φόρεμα και δεν σου πάει καν. Και δεν μπορείς να περπατήσεις με αυτό το φόρεμα. Έπρεπε και να κάνεις ένα άνοιγμα. Δεν θα περπατήσω, καλέ. Θα βγω, θα κάτσω. Δεν σου πάει καθόλου. Για την πλάτη το έβαλα, μην νομίζεις. Δεν μπορείς. Είναι το στυλ του τέτοιο, μωρέ, και πρέπει να πηγαίνεις σιγά. Ξέρεις, μην κοιτάς τώρα εδώ στην πασαρέλα που πηγαίνω λίγο γρήγορα. Είναι για να πηγαίνεις έτσι. Δεν σιγά. Είναι ούτε καν το νούμερό σου. Τι είναι άλλο? Το νούμερό μου είναι, απλά ξέρετε τι συμβαίνει. Στηρίζεται το μικρόφωνο εδώ πίσω, με αποτέλεσμα να μου το τραβάει και να μην μου στέκεται ούτε αυτό σωστά που πρέπει να στέκεται. Αυτό είναι δικό σου φόρεμα. Αυτό. Ναι. Το αγόρασα, ναι. Δεν το έχεις ξαναφορέσει. Όχι, όχι. Θα το έλεγα, θα το να το έδινες πίσω εκεί που το πήρες, συγγνώμη. Μου άρεσε πολύ η τσάντα σου. Να τα επιστρέψω, λες. Εγώ θα έλεγα ναι, γιατί φοράς πάρα πολύ ωραία ρούχα. Τα προηγούμενα που σου πάνε πάρα πολύ. Αυτό συγκεκριμένο, δυστυχώς... Δεν μου πάει το φόρεμα δηλαδή, Εμένα δεν μου αρέσει. Δεν ξέρω κατά άλλη γνώμη που θα ακούσεις, αλλά σε μένα προσωπικά όχι. Οκ. Αμάντα, τι λες? Ιωάννα, και εμένα πρώτη φορά δεν μ' αρέσεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ η τσάντα σου. Είναι απίστευτη. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα μαλλιά σου. Το φόρεμα θεωρώ ότι δεν είναι το... Είναι το νούμερό μου, απλά είναι πίσω το μικρόφωνο, το ναι, και το τραβάει και δεν στέκεται όπως θα έπρεπε. Δηλαδή και εδώ τραβάει αυτό πίσω και μου κάνει... Βγάλτε το, βρε Κωνσταντίνα, μισό λεπτάκι. Λίγο θα σου το τραβήξω, γιατί όντως θέλω να δω αυτό που λένε τα κορίτσια. Μισό λεπτό. Δύο. Ορίστε, το έβγαλα. Πολύ... Για δείτε. Πολύ τσάντα της και τα μαλλιά της, αλλά δεν μου αρέσει κάτι. Αμάντα, για δείτε, έχω βγάλει το μικρόφωνο. Ναι, ανέβηκε η... Το ίδιο είναι. Μπορεί να έχει ανοίξει τώρα, ρε παιδιά. Δεν είναι μεγάλο το φόρεμα. Εννοώ, άντε, είναι καλά. Το ίδιο μπροστά. Εγώ πάντως έτσι θα το φόραγα, γιατί πιο στενό δεν πάει. Συμφωνώ, μπροστά λέω ότι είναι το ίδιο. Είναι και το στυλ του λίγο έτσι να είναι. Δεν είναι εφαρμοστό το φόρεμα. Εμένα μου αρέσει. Δεν σου λέω, δεν μιλάω για... Μιλάω για μπροστά, ότι δεν στέκεται καλά μπροστά. Επειδή το τραβάει. Εντάξει, λοιπόν, γνώμες είναι αυτές. Ναι, καλά, αυτό απλά είναι πάμε στο μέσο. Μην αγχώνεσαι, εντάξει. Η τσάντα όμως είναι φανταστική, θα την πάρω. Εντάξει, θα στην δανείσω όποτε θέλεις. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ιωάννα. Ναι. Πήγαινε, ξεκίνα για το μέσο όρο να κάνεις το μισό βήμα, αφού δεν μπορείς να προσπαθείς. Το έχω τρία βήματα εγώ. Έφτασα. Εντάξει, την ίδια ώρα φτάσαμε. Δύο. Ευχαριστώ. Ξεκίνα, άντε, έχεις δρόμο. Ναι. Καλή τύχη. Καλώς την Είναι αυτό το ότι χωρίς τον άντρα της δεν κάνει βήμα. Ναι, εντάξει, πάντα πάει μπροστά αυτός και πίσω. Και του λέω, καλέ, περίμενε λίγο, του λέω. Στέλιο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι το νούμερό σου. Αφού επιμένεις ότι είναι το νούμερό σου, μάλλον θα είναι. Έτσι μου είπαν, ότι έτσι στέκεται αυτό. Ωραία, αφού σου είπαν έτσι, είναι οκ. Okay. Δεν μου λες αυτό σακάκι, είναι της Φωτεινής. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ το χρώμα με το φόρεμα και της είπα άμα μπορεί να μου το δανείσει, γιατί μου άρεσε και με το τσαντάκι και με το Τέλεια. Φόρεμα. Τέλεια, όταν θα βγεις με το σύντροφό σου να πάτε για φαγητό, ναι. Βάλε και το φόρεμα που σου κάνει, βάλε και το σακάκι της Φωτεινής, γιατί εδώ ρούχα που τα έχουμε δει, όταν φοράτε ένα φόρεμα ναι. Και ένα σακάκι που έχουμε ξαναδεί, είναι λίγο περίεργο. Καταλαβες. Δεν φαίνονταν και πάρα πολύ. Ποιο το σακάκι. Ναι. Τι εννοείς δεν φαινότανε. Ολόκληρο σακάκι πράσινο βελούδο είναι. Φορούσε από πάνω κάτι... Ναι, το είχε βάλει και μια άλλη φορά όμως και το. Α, εντάξει, δεν το ήξερα. Τέλος πάντων, αυτό το φόρεμα δεν σου πάει, κατά τη δική μου γνώμη. Γιατί? Εσύ μπορείς να το φοράς όμως. Ναι. Το σακάκι αυτό δεν ταιριάζει ούτε σαν ποιότητα ούτε σε χρώμα. Τα πέδιλα είναι πάρα πολύ λίγα. Δεν θεωρώ ότι έχει κάνει κάτι σήμερα. Θεωρώ ότι είναι μια παντελώς αδιάφορη εμφάνιση. Και εκτός του ότι είναι αδιάφορη, είναι και κακή. Κακή. Μάλλον δεν είναι αδιάφορη, είναι κακή. Είναι μια πάρα πολύ ωραία τσάντα αυτή. Λοιπόν, να περάσετε τέλεια. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ένα για σήμερα. Να είστε καλά, κύριε Κουδουνάρη. Και εσύ. Μπέτη. Ιωάννα μου. Επειδή η μαμά μου ήταν μοδίστρα ναι. Και τα ξέρω αυτά τα φορέματα. Ναι. Αυτά τα φορέματα, τα τύπου νεγκλιζέ, ναι. Είναι πάντα λοξοκομμένα. Έχουν δύο ραφές. Ναι. Μία από εδώ,
και μία από εδώ. Ναι. Ποτέ δεν έχουν πίσω ραφή. Γι' αυτό και δεν μπορείς να περπατήσεις. Δεν είναι λοξοκομμένο, είναι ίσια κομμένο. Ναι. Γι' αυτό και δεν μπορείς να περπατήσεις. Τα λοξοκομμένα, γι' αυτό τα κόβουν λοξά. Άμα το κάνεις έτσι το φόρεμα αυτό, ναι, χωρίς να είναι ελαστικό, ανοίγει. Δηλαδή μπορεί να τα βάλουν δύο διαφορετικά νούμερα. Σε σώμα εννοώ, σε μέγεθος. Καταλαβες. Αυτό το φόρεμα δεν είναι καλά ραμμένο. Α, είναι λάθος ραμμένο. Είναι κακοραμμένο. Δεν έπρεπε να έχει ραφή πίσω. Α. Γιατί τα λοξοκομμένα κάνουν έναν επαίσθητο. Δηλαδή γλύφουν το σώμα πάρα πολύ ωραία. Και όταν περπατάς, ανοίγουν. Γι' αυτό και τα κόβουν λοξά. Για να έχουν την αίσθηση. Δηλαδή είτε το φόραγε εσύ είτε το φόραγα εγώ. Που έχω περισσότερα κιλά από σένα, ναι, πάλι θα μου έκανε. Έρχεται και αγκαλιάζει το σώμα. Και κάτω κάνει έναν επαίσθητο look, ανοίγει, οπότε περπατάς πολύ ελεύθερα. Mm-hmm. Δεν είναι σωστό να μην μπορείς να περπατήσεις με ένα φόρεμα. Ναι. Η ιδέα του να βάλεις ένα πράσινο βελούδινο σακάκι ήταν σωστή, αλλά όχι αυτό. Γιατί φόρεσε το να δεις πόσο μεγάλο σου είναι αυτό το σακάκι. Ναι, το ξέρω, αλλά ήθελα να το βάλω. Ναι, αλλά ήθελες, βρε Ιωάννα όμως, αφού το έχεις με το styling και μας έχεις δείξει ωραία πράγματα. Δεν θέλουμε εσύ να κάνεις αυτά τα λάθη. Γιατί δεν είναι ότι πήρες ένα αντρικό σακάκι και το έβαλες. Είναι ένα τεράστιο σακάκι αυτό. Είναι του φίλου. Δεν βλέπω κιόλας. Όχι, είναι γυναικείο, δεν μπορεί. Και κάτι πλάτες τόσες και ένα σωματάκι τόσο. Εμένα μου άρεσε εδώ που έχει τις βάτες πάντως. Θες να σε βγάλω μια φωτογραφία να σε δεις. Δεν με έχω βγάλει, αλήθεια είναι. Καθρέφτη το είδες. Ήταν πολλά κορίτσια μαζί. Ξέκλεβα λίγο χώρο και κοιτάω. Ό,τι και να τη ρωτήσεις, ό,τι και να τη ρωτήσεις, έχει απάντηση. Το είδα. Σ' άρεσε με αυτό το σακάκι. Δεν το είδα με το σακάκι. Δεν είπαμε θα βλέπεστε στον καθρέφτη πριν έρθετε εδώ. Άντε καλά. Σκέτο θα το δεις και το βαθμό τώρα. Ξέρεις ποιο είναι το φοβερό με σένα. Ποιο? Ενώ δεν το είδες, ναι, δεν το είδες καν. Το στηρίζει. Συνεχίζεις και επιμένεις ότι είναι ωραίο, ότι είναι σωστό, ότι θα το φόραγε, ότι θα πήγαινες. Πήγαινε βρε κούκλα μου. Όχι. Να περάσετε τέλεια. Δεν είπα, εγώ δεν είπα. Ναι, ναι, εσύ δεν είπες κάτι. Πες, sorry. Δεν πειράζει. Δεν μπορώ, λοιπόν, δηλαδή, μα έχει μία απάντηση συνεχώς για τα πάντα. Θα βαθμολογήσω αυτό που βλέπω, μ' αρέσει, αλλά το φόρμα είναι κακοραμένο. Εντάξει, δεν φταίω εγώ. Εγώ φταίω. Παιδί μου, όταν περπατάς και δεν μπορείς να περπατήσεις, ποιος φταίει, εσύ δεν φταίς που το αγόρασες. Δεν είχα περπατήσει τόσο πολύ. Έκανα ένα έτσι, ένα έτσι, ένα έτσι. Είναι πολύ ωραία η τσάντα. Αλλά αυτό που βλέπουμε. Ναι. Εντάξει, ναι, έχετε δίκιο. Δύο. Ευχαριστώ. Δημήτρη. Άκου, Ιωάννα, εσύ που είσαι γλωσσού, εάν αυτό το φόρεμα στο έκανε κάποιος ιδιαστής και το είχες βάλει, θα το έχεις φέρει στο κεφάλι. Εσύ, συγκεκριμένα. Δεν κάνω τέτοια εγώ. Βρε, καλά, άλλη καλά, το καλά, φόραγε καλά, εδώ να δεις τι θα της έλεγε. Καλά. Αν το φόραγε άλλη, έχεις ένα θέμα με το size συνεχώς, γιατί φοράς ρούχα τα οποία δεν είναι επάνω σου. Αυτό δε το φόρεμα, σου μιλώ ειλικρινά, ότι αν στο είχε κάνει κάποιος άλλος, θα του το έφερνες στο κεφάλι. Θα του έκανες μήνυση, εσύ συγκεκριμένα. Υπερβάλλεται. Άρα, μην λέτε αυτά τα οποία δεν μπορείτε να στηρίξετε και ως προσωπικότητες. Ξέρεις τι θα έλεγες συγκεκριμένα. Τώρα. Συγγνώμη, ναι, αν το φόραγε μία άλλη και ήταν έτσι όπως είναι πάνω σου, θα της έλεγες ότι είναι αντιαισθητικό. Καταλαβες. Όχι. Αυτό θα της έλεγες. Συγγνώμη, Δημήτρη. Παρακαλώ, όχι. Αλλά θέλω να πω ότι ξέρεις, φαίνεστε εδώ. Και φαίνεται και η στάση σου και ο χαρακτήρας σου και η προσωπικότητά σου και το πώς μιλάς. Αν το βλέπεις σε κάποιον άλλον θα τον έκραζες. Αν το είχαν κάνει για εσένα θα τον έδερνες. Τι εννοείται ότι κράζω? Όχι, καταλαβαίνεις τι λέω. Θα του μιλούσες ότι αυτό δεν του πάει, δεν ξέρω τώρα πώς θα μου φαίνεται σε κάποιον. Αυτό λοιπόν το οποίο το βλέπουμε εμείς επάνω σου. Επίσης το δεύτερο λάθος που έκανες, που εσύ δεν το ήξερες, το ίδιο είχε συμβεί με την Εύα. Είχε βάλει ένα αγοραστό κοστούμι και ένα φουλαράκι που είχε πάρει από την Έφη. Που το είχε βάλει σε ένα φάσιον. Ναι, το είχα κάνει αυτό το λάθος. Καλά σε picnic. Χωριό, σε πίκνικ. Φάσιον υπόδρομο. Άρα πήγω. Λοιπόν, μην τα κάνετε αυτά τα πράγματα, γιατί τώρα θα δείξετε ένα στυλ. Το έχουμε δει αυτό το σακάκι. Φοράς ένα φόρεμα το οποίο δεν είναι στο νούμερό σου. Οπότε πυροβολείς τα πόδια σου. Γιατί εσύ επίσης το έχεις. Και το ξέρουμε ότι το έχεις και το έχεις δείξει. Για πρώτη μέρα σήμερα λοιπόν. Φας και εσύ έναν άσο, να στανιάρετε. Ιωάννα, ευχαριστώ. Το σύνολό σου είναι... 6.
Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία για το βράδυ. Και τώρα πάμε να δούμε ποια είναι η νικήτρια για σήμερα. Το κορίτσι που κατάφερε να συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία σήμερα είναι... Είναι η Φωτεινή. Ναι, να το διασκεδάζουμε, ρε παιδί μου. Ναι. Μπράβο, πρώτη φορά σε βλέπω το χαίρισε. Χωρί κι άλλες φορές, πάντα χαίρομαι. Δεν το έχουμε καταλάβει τότε. Τώρα φαίνεται η διαφορά. Μπράβο, ένας επιπλέον βαθμός. Ναι. Σήμερα το βράδυ... Καλά. Καλά και πλεονέκτημα. Ναι, ένα μικρούλι, εντάξει. Σε λίγο θα έρθεις πάνω μου. Θα σε αγκαλιάσω τη χαρά μου. Έλα, αγκάλιασε. Μπράβο, μπράβο, κορίτσι. Και τώρα πάμε να δούμε τις βαθμολογίες όλων των κοριτσιών, πώς εξελίχθηκαν από τη Δευτέρα έως και σήμερα. Τα κορίτσια που συγκέντρωσαν τη χαμηλότερη βαθμολογία είναι... Είναι η Χριστίνα, είναι η Τάμτα και είναι και η Τζέιλα. Χριστίνα, το περίμενες? Όχι. Εκπλήσεσαι που βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση? Όχι. Δεν το περίμενες, αλλά δεν εκπλήσεσαι. Αυτό τι σημαίνει? Τίποτα. Δεν έχω αισθήματα αυτή τη στιγμή. Δεν νιώθω κάτι, ούτε νεύρα, ούτε στεναχώρια, ούτε χαρά, ούτε τίποτα. Οκ. Τζέιλα. Εγώ το περίμενα, γιατί είναι η πρώτη εβδομάδα, οπότε... Οκ. Παρ' όλα αυτά όμως, τίποτα δεν είναι σίγουρο, το ξέρουμε. Θα ήθελα να είμαι πιο πάνω και ελπίζω αν μείνω την επόμενη εβδομάδα να το καταφέρω. Τάμτα μου. Τι να σου πω, τι θες να σου πω. Δεν ξέρω, να μου πεις τα συναισθήματά σου, να μου σχολιάσεις κάτι. Έχεις μιλήσει με την Κριτική Επιτροπή όλες αυτές τις μέρες. Ναι, είμαι πρώτη τελευταία, οπότε δεν έχω να πω κάτι. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Θα δούμε το βράδυ. Μάλιστα. Ούτως ή άλλως έχουμε πει ότι αυτό το αποτέλεσμα, εντάξει, σίγουρα δείχνει μια εικόνα, είναι δεικτικό όμως, γιατί όλα μπορούν να ανατραπούν. Τον καλά παρουσιάζει μια άλλη εικόνα των κοριτσιών. Έχουν μια ακόμα ευκαιρία, μπορούν να ανατραπούν οι βαθμολογίες. Μια κοπέλα σώζεται από τις συμπαίκτρες και μια ακόμα από τους κριτές. Ποιος ξέρει, εγώ θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα κορίτσια. Θέλω να βάλετε τα δυνατά σας. Και τώρα σας αφήνουμε για πολύ πολύ λίγο και το βράδυ επιστρέφουμε με ένα υπέροχο και φαντασμαγορικό γκαλά. Το θέμα μας είναι αρχαία Ελλάδα και μυθολογία. Πολλά φιλιά. Στο παρόν. Το απόψινό μας θέμα είναι η αρχαία Ελλάδα και η μυθολογία. Ένα κορίτσι πάρα πολύ σεξι, η Ιωάννα Τούνη.
γίνεται. Δεν γίνεται. Πάμε να υποδεχθούμε τη Σάγια. Ως κόρη της Δήμητρας, σίγουρα θα επέλεγε κάτι πιο γήινο, κάτι πιο αέρινο, κάτι πιο χαρούμενο. Ήθελα κάτι όχι τόσο στημένο. Ιώνα, πού τα έχεις μάθει όλα αυτά? Αλήθεια! Έχω κάνει μέσα στα Ιρόξ. Πολύ δομημένη σκέψη ήταν αυτή. Αυτό που φοράς δυστυχώς δεν μου αρέσει καθόλου. Εγώ το έφτιαξα όλο. Ναι. Καλά, δεν και πολύ. Ναι. Ιωάννα μου. Ιωάννα έχει πάρει και τη μούρη ξινή, φουλ. Με ειρωνεύεται και όλος λέει ότι φαν μου. Τι εννοείς? Ξέρεις τι εννοώ? Δεν ξέρω. Ξέρεις. Με εξήγησέ μου. Στάζεις φαρμάκι, τι άλλο εννοώ? Εγώ. Ναι.